Mas Amadeu, sih, seperti yang dikatakan. Ωραία. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε με τις παρασίες. Λοιπόν, Καταλάνα Γεώργιο, Σουμάνα Γεώργιο, Πρωτοκοστολίνο Κωνσταντίνο, Ρεμπάτη Ευάγγελο. Καπιλάκη Παύλου. Εδώ παρόν. Κόκκινο Κατερίνα, Μαρούσα. Μουλάνα Καφτάρη. Ελένη Κωνσταντίνο. Εδώ, καλησπέρα. Αραιλίου Σαμιστάσιο. Παρόν, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Εδώ. Ανδρού Βάλια. Μάσα Κλειδί. Λαγό Σάκη. Καμπολό Βάλια. Τατσόν Κλέντι. Παπλό Κατεφέλη. Σιγκεβέρο Γιώργος, Σάτος Αλέξανδρος, Αποστόλου Κωνσταντίνος, Σιέρα Κλίνα, Ρούσο, Ευαγγελικού Βαλένη, Σάτα Χριστίνα, είναι εδώ απλά έχει ένα θέμα τεχνικό. Βαγγελή Μαρίνα, Μίλιο Τριγρίνη, Συγκριτσής Γεώργος, Ασένη Τωμάς, Ογούλα Πελοπία, Σίκος Μαχαρίτης, Γέντας Ελευθέριος, Νησιλή Φωτεινή, Ελληνικούς Καρίνα, Κυρί της Αχιέρας, Νανούλης Ιωάννης, Σαραμπούκα Παναγιώτα, Νικούλη Ελευθερία, Σκαρδέλη Ελευθερία, Παρούσα. Αργανίτης Θεοφάνης. Παρόν. Κυρατζής Κάνο. Παρόν. Και Φώτα Νικόλη. Παρόν. Είμαστε 22. Αν υπάρχει κάποιος που δεν έχει ακούσει το όνομά του, μπορεί να μου το πει. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει ακούσει το όνομά του, από τα κρατικά μέλη. Άρα, έχουμε το μαθήμα να ξεκινήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε την αρτία για να αποχωρήσουμε. Μόνο στο μάλλον να δώσω παράγω. Πριν ξεκινήσω το πρώτο θέμα, θα ήθελα να καλωσορίσω τα δύο μέρη, τους εκπροσώπους, τον εκπρόσωπο και την εκπρόσωπο του Μητροπολιτικού Κολεγίου. Είναι ο Κούντορ Νικόλαος και η Βικτωρία Λαντίτση. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Θα ήθελα επίσης να ενημερώσω ότι ο κύριος Καπιλάρης δεν εκπροσωπεί πια το Μητροπολιτικό Κολέγιο, αλλά εκπροσωπεί το Σύλλογο. Η χορευτική συνάντηση πολιτισμών στη θέση του κύριου Κατρανά και ο κύριος Κατρανάς είναι το αναπληρωματικό μου μέλος από εδώ και στο εξής. Πολύ καλό. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να συζητήσω με αν έχει και πρόσφατα στην ημερίδα που σου δείτε και στο email για το πρώτο θέμα, το ανοίξετε, έτσι ώστε να δείτε τις ημερίες που αφορούν την αναθεώρηση του πανεπιστημίου. Γιατί τα μου αυτό γίνεται από την πρώτη στιγμή, δεν είναι μια υποστηρίξα. Τι πράγμα. Θα μου το πω, γιατί δεν έχετε στηρίξει και δεν μπορείτε να πάρει. Αμέσως θα το κάνω. Σύντομα θα παραστέλνει η ελληνική. Οκ. Έχεις το email. Το κάνουμε άμεσα. Λοιπόν, αν το έχετε ανοίξει κι εσείς, την πρόταση την οποία έχουμε και υπάρχει μπροστά μας, προχωράμε στη σελίδα 4, που το πρώτο κομμάτι το οποίο προτείνεται να αλλάχθει είναι στο άρθρο 3, και πιο συγκεκριμένα να αναφερθεί. Η συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας θα πραγματοποιείται μέσω της παραπάνω διαδικασίας σε μονομερή βάση και μέσα στο πρώτο 15ο του Οκτωβρίου καθένας. Καθεστέρες των παραπάνω, τον Οκτώβριο επί 20, δεν θα πραγματοποιηθεί εκ νέου συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας,
αλλά θα επικαιροποιηθεί μέσω της μέτρου συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας η λιστάμενη σύμβασή του. Ακόμη, ο αριθμός των πολλών καθορίζει τα αστεία κατά την ημέρα συγκρόσεις που οργάνωσε την αρχή κατηγορίας, δεν δίνεται να αλλάξει ο αριθμός των πολλών κατά τη διάρκεια της συγκρόσεις. Προτείνεται λοιπόν και αυτό να αναφερθεί. Προφανώς, όταν μιλάμε για διαδικτυπία, αυτό σημαίνει ότι θα σταματήσει πια να υπάρχει το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη παράγραφος, επομένως δεν χρειάζεται το συγκεκριμένο εδάφιο και όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι, θεωρούμε σωστό για την βιωσιμότητα του οργάνου να αφαιρέσουμε το κομμάτι που αφορά τον αριθμό των μελών, δηλαδή να μην μπορεί να αλλάξει ο αριθμός των μελών, δεδομένου του γεγονότος ότι μέσα από το χρονικό διάστημα των 2 ετών υπάρχουν, όπως είδαμε, πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Ένας φορέας, για παράδειγμα, μπορεί να μην έχει να στείλει νέο μέλος σε περίπτωση που η κατάσταση δεν έχει φτάσει στους 30. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι μπορεί κάποιο τακτικό μέλος ή κάποιο άλλο πληρωματικό επίσης να χρειαστεί να μετρήσει την μεγάλη πόλη ακόμα στο εξωτερικό. Δεν είναι ένα σπάνιο φαινόμενο στην ηλικία μας. Επομένως, θεωρούμε ότι θα ήταν καλό να μην έχουμε αυτό το συγκεκριμένο, αυτή τη συγκεκριμένη παράγραφο, η οποία στην ουσία δεν βοηθάει στο να έχουμε απαρτία και να κάνουμε γενικές συνδυάσεις με το σώμα. Προχωρώντας στο τέλος της ίδιας σελίδας, στη σελίδα 4, Δημοτικός Σύμβουλος που απουσιάζει δικαιολόγητα σε περισσότερες από 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις, κάνει το δικαίωμα συμμετοχή του και καθίσταται από αναπληρωματικό μέρος. Η θέση του αναπληρωματικού μέρους πληρώνεται άμεσα σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Εδώ, τι συνέβαινε την προηγούμενη φορά, έγινε το δικαίωμα της περασμένης φορά στο Προεδρείο, αν κάποιος είχε 3 γενικά απουσίες, να τον θέσει εκτός συμβουλή. Εδώ πέρα θέτουμε 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνουμε την δυνατότητα στο μέλλον του πιθανόν να μην μπορεί κάποιο χρονικό διάστημα να συμμετέχει, να επανειλημμύσει τη διαδικασία τη συμμετοχή του και έτσι να δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχει στις εκδρομές και τη συνεδρία. Θεωρούσαμε λοιπόν ότι ήταν άδικο για την κάποια απουσία και αυτό βλέπουμε το κρίσι τη συνεχόμενη. Αυτό προτείνουμε να προσπαθεί. Επίσης, στην σελίδα 5, πρώτη δεύτερη παρακάτω, δεύτερο βουλή, η επαρχία διατυπώνεται, αν θα στο διαβάσω λίγο, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας έχει νόμιμη συγκρότηση, έστω και με ελληνική σύμβαση, που δεν μπορεί πάντως να είναι κατώτερη από τον αριθμό των νεολαίων που αποκτήθηκε την επαρχία. Αυτό είναι το ελληνικό, δεν είναι ασυνέντες. Η επαρχία διατυπώνεται κατά την έναρξη της ολομέλειας και θεωρεί ότι υπήρχε σε όλη τη διάρκεια της. Άρα, κατά την έναρξη, θεωρούμε ότι η απαρτία ισχύει άθετα αν κάποιο μπορεί για κάποιο υποχρέωση να αποχωρήσει ή όχι. Να αποχωρήσει, συγγνώμη. Πάμε στο ακριβώ επόμενο, στην ακριβώ επόμενη παράγραφο. Το Δημοτικό Συμβούλιο Εργαλεία είναι το απαρτία, συνήθω μείνει παρόντα το 50% που συνέβη το περιβάλλον. Σε περίπτωση αποχώρηση φορέα, ή για να ακούσουν πολύ μια ολέμηση που προέρχεται από τον Ιταλό Νεοπολιτών, η απαρτία θα υποκύει κανένα στο πραγματικό αριθμό των τραγικών του συμβούλου του ΟΜΑΝ και όχι με βάση τον αριθμό των βαριών του ΟΜΑΝ και τα κοινωνία της πρόκλησής του. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε συνεδρίαση αν κάποιο μέλος έχει αποχωρήσει ή όχι, δίχως δηλαδή να περιμένει να απαραίτητα να αναπληρωθεί άμεσα, να μην επιτελείται η μονή διαδικασία. Το δεύτερο κομμάτι είναι το εξής. Στην περίπτωση αποχώρησης του φορέα, το Προεδρείο προχωρά την εγκατάστασή του κατά τη τυχαία τη διαδικασία που ακολουθείται κατά την αρχική συγκρότηση του οργάνου. Εάν η ενδιαφερόμενη προς συμμετοχή είναι περισσότερη από τις διαθέσιμες θέσεις, τότε οι θέσεις συμπληρώνονται με βάση την χρονική σειρά εμπειρίωσης ενδιαφέροντος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν κάποιο φορέα αποχωρήσει για δικού του λόγου, θα πρέπει εμεί να προχωρήσουμε στην εγκατάστασή του. Γιατί σκοπό εδώ πέρα δεν είναι να κάνουμε το όργανο μικρότερο,
είναι στην ουσία να βοηθήσω και άλλους να εμπλακούν. Επομένως, αν κάποιος φορέα θα αποχωρήσει, να έχουμε τη δυνατότητα να τον αντικαταστήσουμε. Όταν λέω αποχωρήσει, μπορεί κάποιος φορέα να ζητήσει να πούν οι εκπρόσωποι του στην Οργανωτική Επιτροπή, λόγω υποχρέωση. Πράγμα το οποίο δεν θέλουμε να αποφασίσουμε. Πριν την υπάρξη αυτού, είχαμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, διότι δεν συμπληρώνουμε το την απαρτία. Και επίση, και μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε και άλλου φορεί κατά τη διάρκεια τη θητεία. Η θητεία κάθε σύγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυαλιά διαρκεί 2 έτη, τροποποιείται το επόμενο. Συζητήσαμε, δεν θα ήθελα να αναλάβω σε αυτό, συζητήσαμε την προηγούμενη φορά πόσο σημαντικό είναι. Ο αρχικός κανονισμό είχε αυτό που είναι γραμμένο με κόκκινο. Κάθε δημοτικό σύμβουλο έχει δικαίωμα συμμετοχή μέχρι 2 συνεχεί θητείε. Ο υπολογισμό των οποίων ξεπερνά από την 1η Μαρτίου του 2020. Αυτό πια δεν είναι απαραίτητο. Ήταν για την προηγούμενη. Το κανονικό δημοτικό συμβούλιο είναι με 4, είναι 3. Αν είναι αλλαχτή και αυτό, και επίση αυτή το τι πρώτη. Δεν συμμετέχει. Ωραία, ναι, ναι. Okay. Πώς είναι στο κανονικό δημοτικό συμβούλιο. Εγώ θα ξεκινήσω τη διαδικασία των κρατήσεων και των μικροκρατήσεων. Επομένως, μπορείτε να το προσδοκείτε και να το αλλάξουμε και αυτό. Θα ήθελα να ανοίξω ένα κατάλληλο βίντεο. Υπάρχει κάποιος δημοτική συμβίωση που θέλει να προβληθεί, συμπεριλαμβανομένα και ποιο να ατόμου διαδικτυακά. Σαν, παρακαλώ, θα σα μιλήσω για λίγο. Εγώ ήθελα να έρθω. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν, νομίζω ότι οι προηγούμενε αναλύσει στι ελληνικέ γραμμέ κινούνται σε φυσικά διεύθυνση. Αυτό δεν νομίζω ότι θα βοηθήσουν να γίνουν καλύτερη λειτουργία της μάθησης. Αυτό που ήθελα να προσθέσω να λέω ότι δεν υπάρχει να το προτείνω ήταν να γίνεται μια αναφορά σε μια νοχή ρατσιστικού ή ομοφοβικού λόγου και συμπεριφοράς, αλλά κάπως να πούμε αυτό μπαίνει κατά το κομμάτι του ψηφαλμίου. Οπότε θεωρώ ότι ίσως ενδεχομένως και μόνο για διαλόγους συμβολισμούς εκεί θα μπορούσε να προσθεθεί μια ανάπλαση. Επομένως δεν γίνονται αποδεκτές, αστικές, ομοφοβικέ ή άλλου είδου εκφράσει, προφορέ που βράζουν εδώ. Αλλά απλά να σου πει εγώ ένα προβληματισμό έχω. Δύο μάλλον, απλά για το δεύτερο δεν είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είναι το ότι θεωρώ ότι με τη διευθύντα αυτή πλέον του Συμβουλίου, που θεωρώ ότι πάμε να συμφωνήσουμε, νομίζω να κάνουμε το Συμβουλίο και το Υπουργικό, δεν θα πρέπει να υπάρχουν δύο συμβαγούρες στη για μένα. Γιατί νομίζω ότι δεν κινείται σε πολύ σημαντική κατεύθυνση σε σχέση με το τι θέλει να προσφέρει αυτό το συμβούλιο του ΟΡΟ. Το να υπάρχει δηλαδή τη δυνατότητα που κάνει να κάνει την ώρα 4 χρόνια που έπεσε ενό συμβουλίου, πέρα από το ότι αυτό το συμβούλιο και θα γίνει σε κανονικό δημοτικό συμβούλιο. Το τρόπο σπορέων, σε μέρη του Μητρώου, παλιού και καινούριου. Και νομίζω ότι πρέπει, δεν πρέπει να μπει αυτό στον ευρωπαϊκό για να προάγει έτσι η ορική συμμετοχή ανανέωση των μελών και τη επιλογή νέων ανθρώπων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το άλλο προβληματισμό είναι πιο πολύ. Απλά τώρα δεν έχω τα πάρα πολύ δεδομένη πρόταση. Είναι ένα είδο φορεί. Μάλλον και το τι ορίζουμε ω φορέα και με ποια κριτήρια μπορεί και ποιο μπορεί να αποφασίσει για το ποιο φορεί γίνονται δεκτοί ή όχι. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν θέλει να συμμετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να συμμετέχει, θεωρείται φορέας, της πόλης. Αν θέλει να συμμετέχει η ΑΕΕ,
σαν φορέας της πόλης μπορεί να συμμετέχει. Δεν ξέρω τώρα πώς μπορούμε κάποιος να βάλει ένα φίλτρο σε αυτό. Για μένα θεωρώ ότι κάποιος θα πρέπει να βάλει ένα φίλτρο που μπορεί να κάνει τουλάχιστον με έναν ίδιο προσωπικό χαρακτήρα στον φορέα της μελέτης. Γιατί θεωρώ ότι η Γάλλη για μένα δημιουργείται και μια ανοίξη, δεν λέω, σύγκρουση περιόδων, είναι δεδομένως η πρόθεση της σύγκρουση περιόδων, θεωρώ. Και ίσως να γνωρίζετε κάπως θα πρέπει να έχουμε και ένα στίγμα, ας πούμε, είτε σε επίπεδο πολιτικό, είτε σε επίπεδο κοινωνικό, είτε σε επίπεδο πολιτιστικό, αθλητικό, εκπαιδευτικό, με ένα σχετικά σαφή χαρακτήρα. Θεωρώ ότι αυτό θα ήταν λίγο πιο προτιερωμένο το πώς ορίζουμε τι είναι οι φορείς που θέλουν να εκπροσωπούνται στο Εθνικό Συμβούλιο και κάπου θα βάλουν κάποια πλήκτρα και κάποια στεγανά. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ, Στάθη. Νομίζω ότι η διετία, όχι, αν συμφωνήσουμε ότι στο μέλλον θα το δούμε όταν θα τρέχουν τα μέλη να μπουν στο Εθνικό Συμβούλιο. Αλλά στο παρόν σημείο βοηθάει στη βιωσιμότητα του Εθνικού Συμβουλίου. Το κατανοώ το να μην είμαστε επί μια ζωή, ας πούμε, με Εθνικού Συμβουλίου. Σε αυτή τη φάση βοηθάει και πριν ο Ράς του Έλληνες, ας πούμε, μακροπρόσωπο. Και το μέλλον το ξαναβλέπουμε. Επίσης, είπε τι είναι χωρίς και θα ξαναπώ ότι υπάρχει διάταξη για τους χωρίς μέσα στον οργανισμό που λέει ένας φορέας μια συλλογικότερη ομάδα για να είναι σε θέση να έχει εκπρόσωπο και πρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου Εργασίας θα πρέπει να διαθέτει θεσμική υπόσταση και να δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του τουλάχιστον 15 νέοι ηλικία 17 έως 30 χρονών. Το οποίο okay. Δεν αν δεν υπάρχει ήδη φορές να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Και επειδή αυτή τη στιγμή αναδιαρθώσετε, δεν το βλέπετε από αυτή την αναλογία, ένα τρίτο φορείς, ένα τρίτο πρόσωπο, το αντάξιο και ένα τρίτο φορείς. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή την διάθεση. Δεν ξέρω αν αυτό μας επιτρέπεται να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ένα τρίτο φορέα από μέρο του μητρό. Αυτά ως προς τις ίδιες προγραφήσεις, τροποποιήσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να σταματήσουμε εδώ για να μιλήσουμε τις ίδιες ή προγραφήσεις του υπόλοιπου, αλλιώς έχουν υπάρξει σε κόμμα. Ολοκληρωσή, εν συντομία. Άλλο μπορείς να σταματήσουμε. Συνεχόμενες. Εγώ θα δω τι λέω όλους να παρελάξουμε. Γιατί το τρεις γενικά αποφύγες, γιατί αν δεν προσφέρει την μία φορά, δεν έχει την επόμενη. Έχει την μία, δεν έχει την επόμενη. Έχει την μία, δεν έχει την επόμενη. Αυτό είναι λιγότερο προβληματικό, ας πούμε. Δεν μας δίνει με την ευκολία κινήσεις από το τρεις γενικά αποσίες. Και επίσης έχει βγει και η διάταξη, νομίζω, του δικαιολογημένης δικαιολογία, το οποίο δεν πέφτει τώρα. Οπότε, το τρεις συνεχόμενες, σε βάση περιττότερα εμπόδια στο να μετακινήσουμε κάτι στο λόγο. Παραλληλότερα, κατά τη γνώμη μου. Επίσης, δεύτερα, είναι και άλλα πράγματα που δεν έχουν συζητηθεί τόσο πολύ ως τώρα. Για παράδειγμα, την υποχρεωτικότητα των workshop. Γιατί είναι υποχρεωτικό
κάποιοι που ενδιαφέρονται να μπουν, αλλά τις δύο ή τρεις προτινόμενες ημερομηνίες στην αρχή της θητείας δεν ήταν διαθέσιμοι, δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν το workshop και άλλα κομμάτως δεν μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνία των πληροφοριών της δημοσιογραφίας. Και το τελευταίο ήταν να προσθέσουμε στη διάταξη την οργανωτική, με τα συμφωνείτε δεν είναι το κάτω το κάνω. Όχι, να το πούμε ειδικά, όχι, μετά την ολοκλήρωση των δύο θητιών, δύο συνεχόμενων θητιών, όπως το λέμε, ότι τέλος πάντων, μπορεί πάρα το μέλος να συμμετέχει στην οργανωτική και να εξαρτηθεί τόσο η ηλικία των μεγαλύτερων. Να το πούμε ειδικά. Αυτό θα μπορούσα. Εντάξει. Έχουμε ρωτήσει. Για το πρώτο μετά, για τα ρολογία. Ναι, μετά στη δεσμευρολογία. Πότε θα είναι η κυρία. Τι 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 θα είναι η κυρία. Ναι, πες αυτό με την πίεση. Ναι, φυσικά. Εγώ θα ήθελα να ορίσω ότι μπορούμε να λύσουμε μία φορά να πάμε να αλλάξει. Γιατί βοηθάει στα πρώτα χρόνια όλοι μας έχουμε μία καταλήξη στο πρόγραμμα μας. Και το λέφυρο ήταν πολύ αυστηρό από το δικαστήριο. Το να μην μπορούμε να λύσουμε αθλητικά τις μορές. Πιστεύω πως είναι επόμενα είναι καλή λύση. Ευχαριστώ. 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 Όχι, δεν είναι. Μας ακούει. Εντάξει, για να ξέρετε και για να ξέρετε. Ναι. Ναι. Ναι, διάβασα τους κανονισμούς της αναθήνανθες. Και τώρα, στις συνεδρίες, η ποιότητα του δεν είναι και πάρα πολύ ξεκάθαρη. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Τι κάνει σχετικά με την εφαρμογή του νέου κανονισμού, άμα θα εφαρμοστεί από την τωρινή θητεία ή άμα θα εφαρμοστούν από τις επόμενες θητείες. Και επίσης θα ήθελα να προσθέσω, θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως στην περίπτωσή μου. Γιατί εφόσον η θητεία θα γίνει 2 έτη και εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται πολίτες και άτομα τα οποία είναι 17 χρονών, συνειδητοποιούμε ότι τα άτομα αυτά βρίσκονται ακόμη στην τάξη της τρίτης ηλικίου και εφόσον ξεκινήσουν τη θητεία τους στην τρίτη ηλικίου και περάσουν μέσα από το σύστημα των Πανελλαδικών σε μια άλλη πόλη, το πρώτο έτος της θητείας τους μπορεί να είναι Λάρισα, αλλά το δεύτερο έτος της θητείας τους μπορεί να είναι σε διαφορετική πόλη και να μην μπορέσουν να συμμετάσχουν στις επόμενες συνεδρίες στο υπόλοιπο της θητείας τους. Κάτι που έγινε και σε μένα και συνειδητοποίησα ότι δεν λέω ότι αφορά κυρίως, αλλά άμα δέχεται το Δημοτικό Συμβούλιο άτομα τα οποία είναι ακόμη 17 ετών και υπάρχει πιθανότητα μετακόμισης τους σε διαφορετική πόλη, μήπως θα ήταν περισσότερο ορφό ξεκάθαρα για τεχνικούς λόγους να γίνονται δεκατά άτομα 18 ετών και άνω, δηλαδή που έχουν τελειώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γιατί πολλά άτομα
που μπορεί να ήταν και άλλο άτομο 17 ετών στην φετινή θητεία και να πάλι χρειάστηκε να μετακομίσει τώρα. Αυτό σήμερα μου δημιούργησε τον προβληματισμό, αλλά αυτό θα ήθελα να θέσω ως ζήτημα. Ναι. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Ελπίζω να ήμουν κατανοητός, αλλά ναι. Ναι, πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Λέει ότι κάποιος με το προβλητή, ακόμα και από το Προεδρείο, σχετικά με αυτά που ακούστηκαν. Όχι, γεια σας. Δεν θέλω να σας πω ότι θα κοινωνήσω και θα μου πω ότι 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 θα μου θεωρώ ότι μπορεί να χωρίσει να χωρίσει τον τρόπο σε να γίνει στον κόσμο. Ότι είναι αυτό που είπε ο Τάφνε τώρα, και το τυπικά ο οργανισμό κάποιο τρία ορίζει το μορφό του Ιβούλου οι Ορμανές που πρέπει να χωρίσει και μου παρακτούν την πόλη της Άρας. Τώρα αυτό θεωρητικά με τα στρίτω έννοια, όταν είναι στα μέσα στην άλλη, που είναι θεωρητικά, αυτό δεν είναι ευχαριστούμε πολύ, Άγγελα. Εγώ ακόμα μία φορά. Έχεις το λόγο. Οκ, ευχαριστώ. Οκ, ελπίζω συνεχόμενες. Ακόμα, επίσης, θα μου το έρθω ένα από το θέμα. Είδα και το θέμα της αναλογικής που είναι το αμέσως, είναι το άνθρωσμα του αναλογικού κομμάτου. Επίσης, σχετικά με τις μετακινήσεις, μάλλον, να πω ότι το 17-30 είναι το έμπρος της νεότητας. Νομίζω ότι έτσι ορίζεται η νόμη των 17 μιλιάδων. Και γι' αυτό, σαν την υποστηρίζει ο νεολαία, είμαστε από 17 έω 30. Σύμφωνα ότι προσπαθούμε να εκφράσουμε τα παιδιά στοιχεία των ηλικίων, οπότε έχει νόημα να είναι στα πλαίσια του κανονισμού, σύμφωνα και τη μοριακή επιτροπή. Α το αντιγραφώ. Επίση, ίσω τελικά να έχει περισσότερα κάνει νόημα να συζητήσουμε την αναδήλωση των δελμάτων, γιατί έχουμε ήδη φάνηκε. Εγώ είμαι την μια φορά δεν είναι την άλλη. Τώρα μπορεί να είναι όπω εγώ έχω θέμα να πει ποτέ. Και κι άλλε φορέ η χέρια του το τακτικό δεν έχει ποτέ, αλλά το αμφιλεγόμενο έχει. Άρα μήπω έχετε νόημα να ζητήσουμε την αμφισβητή ανακλήρωση των μελών που προέρχονται από το μικρό ενώ και όχι από τη φορέα, γιατί είναι στο σχολείο, του δίνει και αυτή μου του φορέα, να μην ξέρει να ρωτήσει ότι, οκ, το τακτικό μου πλέον δεν μπορεί, αυτό είναι το τακτικό. Και αυτό είναι το τακτικό. Οπότε, αυτό που πλέον τώρα, ισχύει για τα άκρα. Θέλει κάποιος να μιλήσει ποκέι. Ωραία. Άρα μπορώ να μιλήσω εγώ. Λοιπόν, νομίζω ότι το γεγονός, μάλλον την αλληλεγγύη σχετικά με τις δύο συνεχόμενες θητείες, την έχουμε λύσει και την έχουμε συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό, άρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψήφισή του. Το κομμάτι της αναπλήρωσης του φορέα από μέλη του Μητρώου, η δική μου γνώμη είναι ότι αν βάλει ο μέλος του Μητρώου να αναπληρώσει έναν φορέα, τότε χάνεται ο λόγος για τον οποίο έχουμε φορήσει τον κόσμο που λέμε.
Επομένως, ή θα αποφασίσουμε να έχουμε ή δεν θα αποφασίσουμε να έχουμε. Αν συμφωνούμε στο να έχουμε χωρίς το μορφό σου δημοτικές, που αυτή είναι και η ειδικοποιώς διαφορά μας με άλλα δημοτικά συμβούλια, η δική μου γνώμη είναι να κρατήσουμε και να προχωρούμε στην αντικατάσταση των φορέων. Τώρα, όσον αφορά τον τρόπο επιλογής των φορέων, το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοκρατίας, αλλά εγώ το αντιμετωπίζω σε έναν ζωντανό οργανισμό. Όπως όλοι μας δεν είμαστε ίδιοι, έτσι δεν μπορούμε να πούμε την επόμενη θητεία να είναι ίδιο, δεν θα είναι ίδιο πράγματα. Επομένως, αυτό που θα πρότεινα είναι σίγουρα να υπάρχει μια διαδικασία από το Προεδρείο, αλλά εν τέλει το να πει κάποιο στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημοκρατίας να ψηφίσει από το σώμα. Και αν ψηφιστεί από το σώμα και το κρίνει όχι να μπει, γιατί να μην μπει. Εγώ δεν θα ήθελα ότι θα μπει μια αντίστοιχη ομάδα στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημοκρατίας. Ούτε θα ήθελα ότι να μπει κάποιο από κάποια μέσα ομάδα στην ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημοκρατίας. Επομένως, αν κάποιος κρίνει ότι δεν χρειάζεται, μπορούμε να το περάσουμε από ψήφιση, την είσοδο, όπως και την αποχώρηση, γιατί όπως είπαμε, την περάσουμε την πορεία για την αποχώρηση. Το ίδιο που θα γίνει. Αυτό προτείνω εγώ. Σχετικά με την υποχρεωτικότητα των workshop, καταλαβαίνω αυτό το υπηκοπό, γιατί την πρώτη φορά που έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοκρατίας, εγώ έλεγα και τη δυνατότητα να συμβουλευτώ, γιατί δεν μπορούσα να παραδείγω στο workshop. Καταλαβαίνω πολύ τα δημοκρατία. Ωστόσο, το workshop εκ των υστέρων έχει έναν σκοπό να εισάγει τον Δημοτικό Συμβούλιο Δημοκρατίας. Αν είναι μια γραφή γένος, θα τον βοηθήσει να έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εκεί μπορούμε να προτείνουμε εμείς τη θεματολογία ή να έχουμε λόγο στη θεματολογία των επόμενων workshop. Δηλαδή να ξέρει ο άνθρωπος αυτό που θα μπει, τι θα κάνει και πώς θα πούμε αυτό. Άρα, κατά τη γνώμη μου, δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε να μπει το συγκεκριμένο κομμάτι. Άρα και βέβαια μπορούμε να πούμε ότι αν υπάρχει πολύ σοβαρό λόγο, ναι, να δικαιωματικά να μπορεί να μπει στην κλήρωση. Αλλά να υπάρχει σοβαρό λόγο και εκεί με χαρτί να αποδείξει ότι υπάρχει σοβαρό λόγο. Ξεκινάμε τάσο από την φετινή θητεία, η αναγνώριση του κανονισμού. Και αυτό που θέλω να πω, η σκέψη μου είναι εξής, ότι αν ξεκινούσε το ηλικιακό όριο από τα 18, δεν θα είχαμε τόσο καλά άτομα και άτομα σαν εσένα που πραγματικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ και έχει συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας από το 2017 και την ηλικία μου. Άρα, εμείς ευελπιστούμε στο να έχουμε καλά άτομα σαν εσένα και σε κάποια περίπτωση δεν θα ήθελα να καταργήσουμε αυτό το ηλικιακό όριο. Επομένως, επιμένω στην 17 και επιμένω στη θέση που συμφωνώ πάλι με τη θέση που αυτή λέω. Θέλω να κάνω μία ερώτηση στην οποία μα. Στην κάθε την οργανωτική, ο μόνο ξαναρέσει, δεν το έπρεπε. Λοιπόν, ο ρόλο τη οργανωτική θα βοηθάει τι πόλει σε εκδοτική του ένα αντίστοιχο μητρό, ανεπίσημα ότι όποιο αποχωρεί από το σώμα μετακινείται στην οργανωτική για κάποιου λόγου. Και επίσης, άτομα που θέλουν να διακούν, να συνεχίσουν αντιθέτως να εμπλέκονται στις εργασίες του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοκρατίας και κατά τη στοιχεία με τα παράδειγμα με το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης που έχει ξεχωριστό σώμα αλλού, πολύ ενεργό. Δηλαδή, για άτομα που έχουν ολοκληρώσει τις δύο συνεχόμενες θητείες τους, αλλά επίσης και για άτομα που έχουν συνεργαστεί στο ηλικιακό όριο. Πρέπει να συνεχίσουμε να δούμε. Να πει τελικά ότι μπορούμε να συνεχίσουμε ένα γράφο. Ωραία. Ωραία, σύμφωνα σε αυτό, φυσικά, γιατί μπορούν να μπουν στην Οργανωτική Επιτροπή και άτομα τα οποία είναι κάτω των 17 και άτομα τα οποία είναι άνω των 30. Δεκτό.
και εμείς το χρόνο που θα είμαστε πάνω από 30, θα πρέπει να ενισχύσουμε τον προσφυγικό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπέρα Αποστόλη. Νομίζω το κομμάτι των αδικαιολόγητων απουσιών δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δείξουμε. Είμαστε μήνες άνθρωποι. Πραγματικά πιστεύουμε ότι αν υπάρχει σοβαρός λόγος, κάποιος δεν θα παρευρεθεί. Μετά μπούμε στη διαδικασία να ζητήσουμε κάποια επίσημη έγγραφα από μια απουσία. Θεωρώ ότι είναι υπερβολικό. Άρα μπορούμε να συμφωνήσουμε με τα δεύτερα. Σας ευχαριστώ. Και στην αρχή και μετά. Γιατί αυτό είναι ζήτημα σοβαρό, λειτουργικό και είναι ζήτημα δημοκρατία του καθεστώτο. Κανεί δεν βλέπει ξεκάθαρο όσου φορέα έχει κρυφτεί αυτά, το οποίο και είναι μέρο. Μακάρι να φτάσουν σε ένα 100 φορέ και να έχουν τέτοιο προβλήμα. Αλλά προφανώ σχεδιάζοντα το σήμερα, με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε, τότε θα συναντάμε μια καινούργια κατάσταση που θα έχει μεταβληθεί και μακάρι εδώ είμαστε κάθε χρόνο να συζητάμε για τον εαυτό και να δούμε αν υπάρχουν κάποιε κυβέρνησει. Δεν υπάρχει περίπτωση που ακόμη είναι παραλληλή, γιατί πρέπει να μπορέσει να χρησιμοποιήσει κάποιον από την πόλη. Γιατί δεν έχουμε συστηματικά. Δεν μπορεί να το πούμε να έχει συστηματικά. Και να τη μεταβιβάσουμε αυτό που μα έχει εγώ μια τέτοια ικανότητα, ιδιότητα, άρα, το κομμάτι με το πόρτο του σχολή, το μεγάλο ρόλο του να παραμείνει ευθέτη και να παραμείνει ευθέτη, γιατί δεν είναι ζήτημα για να στο πόρτο που θα πει. Το κομμάτι του γιατί δουλεύει ο χώρο είναι σύμφωνα μια συνολική στρατηγική πολιτική προσέγγιση του Δήμου Δραστέων, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πάντα έχει μια δική του απολύτω στην δημοτική κοινωνία κατά τη σχέση με την κοινωνική απολύτω κτλ. Δεν έχει την κοινωνική απολύτω στη σχέση με του τι έχουμε σημερινά να το πω έτσι, ανθρώπου που έχουν την κοινωνική απολύτω. Είναι τοπικό, δεν είναι στην άλλη μα σύμφωνα με το πίστευμα για να κανονισμό. Άρα, κατά το κομμάτι τη ΕΕ, όποιο μπορεί να σε βάλει να στον αστείο εκπρόσωπο, η θέση παραμένει κενή και κατά τη στοιχεία που τρώμε την γέννη τη συγκρότηση, η θέση πληρώνεται με την εκδήλωση ενδιαφέροντο. Εάν υπάρχει περισσότερο του ενό ενδιαφέροντο στην κοινή θέση με μία, ή θα πω περισσότερα προτάσει και ενδιαφέροντο στην περιοχή από τι ελεύθερε θέσει, τότε η κλήρωση τη θέση, εγώ προτείνω την κλήρωση τη θέση τη διαδικασία να γίνεται με βάση τη χρονική θέση. Θα μιλήσω με δίκιο για όλα. Τα workshop είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν. Αλλά είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία ήταν 100% δικημένα που θέλαμε να έχει φυσική παρουσία και θα σα πω γιατί. Κατά την πρώτη χρονιά που κάναμε την πρώτη συγκρότηση, που έγινε μια μεγάλη καμπάνια εγγραφή, είχαμε γύρω στου 200 ανθρώπου που ήταν σε μια χώρα. Ήταν αρκετά παιδιά, αλλά δύο χρόνια που παίρνουμε τηλέφωνο μέχρι και πέρσι, πολλού είχαν δηλώσει την ενδιαφέρον, δεν του είχαν δει ένα ενδιαφέρον. Είναι πολύ εύκολο να συμπληρώσει μια σε ένα λεπτό. Και είναι πολύ πιο δύσκολο να δούμε ότι εκτό ο άνθρωπο σηκώθηκε τη σκονή και από μία φορά και είπε ότι υπάρχει. Δεν είναι κάποιο που θα ήθελε να συνέχισε για την άνθρωση. Δεν μου συμπληρώνει μια φορά που θα ήθελε να συνέχισε για να αλλά είναι για ένα μετά από το λαό. Δεν πάει πάρα το έκανα σε ένα λεπτό, πέρασε. Είναι πολύ εύκολο για άνθρωπο που συμπληρώνει τι είναι αυτό. Από το μέχρι να φτάσει σημείο να δείξει ένα ενδιαφέρον και μια θέση συνεργείο και εγώ θα έρθω να πάω παρουσία και συμμετέχω. Οπότε είναι αυτό το συντράζει.
Αυτό γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον εξ αρχή, αλλά δεν μπορούν είτε με μια δεύτερη δοκιμία, είτε με μια δυνατότητα μια συντηρητική στοχή. Στα στιγμή, δηλαδή εδώ το τάσμα, γιατί αυτό που είχε αντιμετωπίσει με τον κοινωνικό κοινό, γιατί ήταν αντιπρό κόμμα. Οπότε δεν υπήρχαν. Δηλαδή υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχαν και πιο τάσμα, δεν υπήρχαν συμπτώματα. Για να έχει κανονικό το τώρα ο κανονισμό, πρέπει να το προβλέψει. Δηλαδή πρέπει να γράψει μέσα στον κανονισμό τι αλλαγέ και το που πει, είπατε από τη διαδοχή τη υπέρ παλιότητα τη παραγωγή. Δηλαδή κάθε φορά που κάτι υποχωρεί την παραγωγή, πρέπει να αναφέρεται σε ένα κείμενο. Δηλαδή. Ότι να ψηφιστεί για να ψηφιστεί για να έχει κάτω από το πρώτο την παραγωγή. Το πρόβλημα με του περιεχόμενου του μαθητέ έχει ήδη λυθεί από τον κανονισμό αυτό. Όταν ένα μέλος, από όπου και από έρχεται εξέλιξη, σταματάει να είναι μέλος του φορέα, το δίδυα χάνει τη θέση του Δημοτικού Συμβούλιο. Ο μαθητής που πάει στο Πανεπιστήμιο, αυτόν σταματάει να είναι μαθητή, σταματάει να είναι πρόσφυγος που έρχεται. Άρα το δίδυα πάει και χάνεται. Αυτό είναι. Δηλαδή, η ολιγία η οποία πήγε την απειρία τη κλπ. Πήγε μια κοινωνία. Γιατί δεν μπορεί να είναι ένα κομμάτι που ήταν δύο άνθρωποι που καλή κοινωνία δεν είναι. Για μένα, αδικαιολόγητη ουσία είναι, λέει μέσα ο κανονισμό, δεν ξέρω τώρα πέσω ποιε είναι οι μέρε, ότι πρέπει να ενημερώσει πριν 4-5 δύο μέρε πριν ότι θα είσαι παρόν. Αν δεν είναι ενημερώσει και δεν εμφανιστεί εδώ, αν δεν είναι ζήτημα να το λέω ηλικία, προφανώς εκεί θα δικαιολογεί τους απόλυτους. Τώρα, ο τέσσερις που είναι αυτοί οι σχολείο, δεν μπορεί να σου να έχει βάλει στα πάνω σχολείο, δεν μπορεί να σου έχει βάλει. Πάλι και στην καρδία, αλλά ξέρω ότι είναι ασχολείται. Οπότε νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να αναιρεθεί είναι ότι όσους μέσα με το αυτοκίνητο, δύο, πρέπει να ενημερωθεί τον πνευματικό. Άρα πρέπει τώρα να. Γιατί να γίνει αυτό, όχι να γίνει αυτό, για να έχει βιώσει μόνο τα τόρμα, να γίνει συνεργάσει. Και αν δεν γίνει αυτό, προφανώς και μετά για μένα είναι δικαιολογία. Ούτως ή άλλως τα έκτακτα που είναι ζητήματα υγείας, όταν θα κάνουμε 8-9 βαριά συνεδριάσεις στο χρόνο, γιατί είτε στην Ελλάδα με καλοκαίρι, απάσχο κτλ. Είναι το 33%, δηλαδή νομίζω ότι είναι ένα ικανοποιητικό τεχνικό για αυτό το δικαιολόγητο. Και να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει για να μην χάσει τη θέση. Είναι μία στην τρίτη. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα. Ναι, είναι. Πρέπει να λύσει το ζήτημα. Γιατί αλλιώ, αν το ζήτημα είναι την πέμπτη τελευταία στιγμή, θα δεσμεύει το όλο σε ένα μη βιώσιμο πλαίσιο. Αν πέντε άνθρωποι δεν είναι αυτοί, είναι απαρτία. Δεν μπορεί το να μην εξαρτάται από το αν δεν είναι ημερομηνία ή όχι. Μπορεί να ξέρει ήδη την εκαρτή και πάλι να την αφήνει εντό. Γιατί δεν είναι εξηγάζον για αυτού μα το πεθάρι και μπορεί να τι φέρει μια καλή επικοινωνία. Συνδυάζονται λοιπόν με το παραπάνω. Αυτά είναι το πρόλαβα να ακούσω εσύ, Ρίτσα. Αλλά και εγώ να χρειαστεί η δάχτυα του πρόσημα. Κύριε Δελμιά, έχετε τον τρόπο. Εντάξει, αυτά θα πω ως ενημέρωση περισσότερο που μου πάει στην εμπειρία μου που ήμουν και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το θέμα των αντιτολόγων των ακουσιών υπάρχει και στο κανονικό του. Δεν είναι μια ανακάλυψη. Η διαφορά και εγώ νομίζω ήταν καλό να το βάλω, αλλά είναι πια σε πόλη. Στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι υγειονομικό για του ίδιου, δεν είναι συνεχόμενε απουσίε. Επομένω, υπήρχε αντιτολόγητε που υπάρχει και στο κανονικό Δημοτικό Συμβούλιο, είναι και αυτοί συνεχόμενε απουσίε. Δηλαδή, αν καταλαβαίνετε, δεν λες, έχω 10 παρουσίε, έχει 3 πώ είναι στο σχολείο. Πέρασε το όλο των απουσιών και υπόβεσαι. Και η έννοια των συνεχόμενων αντιπολόγων των απουσιών, το οποίο προβλέπει ο νόμος, έχει να κάνει με την
δήλωση σε εισαγωγικά ενός ανθρώπου ότι δεν παρακολουθεί τις διαδικασίες συνεχόμενα. Είναι δηλαδή μια στάση, να το πω, που έχει μέσα και μέσα και είναι και δηλωτικό. Είναι δηλωτικό ότι δεν παρακολουθούν πλέον τις διαδικασίες. Να πω επίσης ότι εμείς μπορείτε πολλές φορές να απαιτήσετε τέτοιο από κάποιους συνάδελφους που δεν ερχόταν ακόμα και δεν ήταν εκπαιδευμένος σύμβουλος. Πάντα υπάρχει αυτή η αδικανία, μη σας φαίνεται περίεργο, δεν είναι περίεργο το ότι εσείς αισθάνεστε. Αυτό που έχουμε ακολουθήσει πάντα είναι ότι καλό είναι, δεν ζητάμε να αποβληθεί κάποιος. Όταν βλέπουμε ότι δεν παρακολουθεί και μάλιστα με ένα τέτοιο δεδομένο, δηλαδή συνεχόμενες απουσίες, τους ζητάμε τις ουσίες να παραιτηθεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την πολιτική εκπαίδευση. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και το άλλο Δημοτικό Συμβούλιο είναι συμβούλια εκπαίδευσης ενεργών πολιτών. Όταν λοιπόν ζητάτε από κάποιον να είναι υπεύθυνο, και αν δεν μπορεί να παρετείται, ζητάτε να είναι υπεύθυνη πολιτική σα, δεν είστε τάξη σχολείου, δεν ψάχνετε να βρείτε κάποιον επιτροπητή, δεν θέλετε κάποιον δικαστή να δικάσει τα στελέχη του. Αυτό που ζητάτε από κάποιον είναι να είναι υπεύθυνο, να είναι παρόν και στο βαθμό που δεν μπορεί να παρετείται. Επίση, ο ίδιο να φεύγει από τη στιγμή, μάλιστα θα το ζητήσει ο πρόεδρο ή το σπίτι του πρεβέου ή τώρα. Αλλά δεν είναι εκλογική ούτε και στο κανονικό δημοτικό συμβούλιο η αποβολή. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ σφάλεια και τότε εντάξει, νομίζω ότι ξεφεύγουμε και από τι διαδικασίε. Οπότε η πρόταση μου θα ήταν να είναι να μιλάει για συνεχόμενη, για τρει αποστολέ συνεχόμενε. Και φυσικά δικαιολόγητε και αυτό που του περιέγραψε πριν από λίγο ο Στόλη. Ξαναρωτήσω διαφημιστικά κάτι. Γιατί όντω η κορυφή του το είχε χάσει. Χάνει το δικαίωμα συμμετοχή του και αντικαθίσταται από αρχιλογικό μέρο. Η διαδήλωση αυτή τη στιγμή. Θέλω να προτείνω να καταθυμηθώ προς μια αποδίκαιη ανακλήρωση. Γιατί αν υπάρχουν τρεις συνεχόμενες απουσίες, το απομένει του φορέα, αλλά παράλληλα περιμένω την ενημέρωση για τι συνεχόμενα του φορέα, να μα πει ότι φεύγει τον αγκληρωματικό και ότι φεύγει το αγκληρωματικό που πείστε, τότε νομίζω ότι παρατείνεται μια κατάσταση λειτουργική. Και προτείνω το ίδιο και για τα πρακτικά που είναι για να πληρωθώ. Δηλαδή, χωρίς να δεις την πρώτη σου παρέτηση, χωρίς να δεις τι περιμένει, τι θα κάνει, τι θα πάει. Αν δεν είναι το συμφωνικό. Ωραία. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να το δούμε και να το δούμε στην πέντε για πάρα πολλά. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα τα οποία έχω συμφράσει. Την πριν κρίση την ειδική, η οποία ήθελε να γράψουμε δύο πράγματα νομικά τα οποία αφορούν και την ίδια και όλους μας. Αυτό που θα πρότεινα είναι να προσθέσουμε στις επιτροπές τη Μαθητική Επιτροπή. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε σε αυτό. Η Μαθητική Επιτροπή θα πρέπει να είναι επίσημα μία από τις επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου Μελέτης. Στις υπόλοιπες επιτροπές που έχουν γίνει και διευθυντικά, να έχουν έναν συντονιστή, ο οποίο θα είναι πάλι δημοτική και για την πορεία του κορμά. Και ο Ιωάννη να λειτουργεί και να παρευρίσκεται εδώ όποτε έχουμε γενική συνεδρία. Άρα, ένα κομμάτι είναι αυτό. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, θα μιλήσει η Κυριακή για να τα βάλουμε λίγο πιο σειρά, για να τα δούμε ένα-ένα και να προχωρήσουμε στην κομμάτι τη Ελλάδα. Ένα ακόμα κομμάτι θα θέλουμε να προσθέσουμε, το οποίο δεν το είχαμε παράλληλα με το οργανισμό του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι το θέμα τη αποτολή τη πρόσβαση και τη εφημερίδα για τη διάταξη που δημιουργείται. Μέχρι τώρα, ο νομισμό ορίζει τέλη τη πλέον τέταρτη μέρα τη εταιρεία.
Ο παρακολουθισμό των ανθρώπων στο βιβλίο έχει τρέχει μέσα από την συνεδρία. Θεωρήσαμε ότι θα μπορούσαμε να το αλλάξουμε και αυτό και να ορίσουμε ποια είναι η τρίτη μέρα του κοινωνικού τη συνεδρία. Να προσέλθουμε την ελληνική γλώσσα. Και επίση να προσέλθουμε και όσον αφορά την αποστολή του δυτική από το βιβλίο. Ωστόσο, είναι το μέσα σε αυτά τα χρονικά πλαίσια και να υπάρχουν συνήθειε όταν θα στέλνει και τη μέλη τη διάσταση. Λοιπόν, άρα θα προχωρήσουμε πάλι σε μια λίγο ανεπίσημη συζήτηση πριν την δείξη, για να γίνει λίγο σύντομα. Αν θέλετε, έχετε και συμφωνικά ανοιχτά το αρχείο. Λοιπόν, στα ίδια τα έφερα, προχωρούμε. Τι για να αλλάξει το ποια είναι. Γιατί οι αλλαγέ πρέπει να έχουν μια λογική, το ότι θέλει κρίση του ελληνικού συμβούλου δεν είναι. Και εξηγούμε. Επίτηδε το είχαμε διαβάσει το βάλουμε μια μέρα παραπάνω. Γιατί πρέπει να έχετε κατά νου ότι η χρονικότητά σα δεν είναι ήδη στο χρονικό του δημοτικού συμβούλου. Το καλό σου κάνει το δημοτικό συμβούλιο και το αναπηρεγγύο είναι πολλά πράγματα. Και οι άνθρωποι είναι λίγο ψηλοαπίπεδο και λίγο ψηλονίτσα τι περισσότερε φορέ. Εδώ πέρα είναι πολύ πιο αργή. Η μία μέρα παραπάνω δίνει τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο που δεν είναι εκπαιδευμένο πολιτικά να έχει λίγο παραπάνω χρόνο, να έχετε εσεί λίγο παραπάνω χρόνο να δείτε αν κάτι χρειάζεται να έχει στραφεί. Για να έχει δύο μέρε να το ξαναδεί, για να το ξαναστείλει. Δεν βλέπω κάποιο λόγο να αλλάξει. Πρέπει να κάνουμε αλλαγή για τον λόγο. Για να κάνουμε αλλαγή. Εγώ μπορεί να σα απευθύνω τι μέρε από το λιγότερε. Αφού βλέπω ότι άλλο άλλο δεν το καταφέρει να γίνει αυτό. Στο νομικό συμβούλιο υπάρχουν παρατάξει, υπάρχουν μηχανισμοί που δουλεύουν. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι χρεωμένοι και ενημερώνουν και κάνουν έτσι συζήτηση. Είναι άνθρωποι που έχουν πολιτική χρόνια από για τον λόγο. Ξέρουν πώ να κινηθούν και έχουν άλλου αριθμού. Εμένα αυτή είναι η δικιά μου η λογική που το είχαμε βάλει. Δεν μου ζητήσει ιδιωτικά από το τρει μέρε. Είσαι ένα βοηθητικό για όλου να το νομίζω το παιδί. Αν το πήρε την τρει μέρε και θα το γυρίσει, δεν το υπέρχουν μια μέρα πριν να πάρουν την καινούργια ημερήσια. Μια μέρα πριν ξέρω να έχουν πολλά που να κάποιον να έχουν στο μέλλον του, σαν τα δίνουν κάθε μέρα. Είναι βοηθητικό για εσά το λόγο. Ωραία. Δεν μπορούμε να δούμε τα όρια. Αν υπάρχει ένα άνθρωπο, δεν πάμε να δούμε τι είναι πράγματα που μπορούμε να κάνουμε τα όρια. Και αυτό δεν ξέρω ότι αν καταλαβαίνω το σχετικό, α πούμε, ότι εγώ που μα δίνει μια νόητα να έχουμε το περιθώριο μέχρι τα σήμερα τη περίοδου, να κερδίσουμε την άλλη μια μέρα, αλλά στην καταλαβαίνουμε σαν εταιρικό. Δεν το χρησιμοποιούμε πάντα, δεν το Ωραία. Η ίδια θέση. Δεν θα ρωτήσω κάτι θέλω. Αναφέρεται νωρίτερα ότι θα πρέπει. Ο κανονισμός είναι η σχέση με την καταστασία. Ο κανονισμός είναι η ψηφισία με το Δημοτικό Συμβούλιο. Το κανονικό. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόλι συμβεί, προφανώ όπω κάθε απόφαση, η ισχύει από την ψήφιση. Επισήμως η θητεία τον Νοέμβριο ξεκινάει. Επίσης η θητεία επίσημα η Τρίτη ξεκινάει τον Νοέμβριο, όπως τότε είχαν γίνει και εκλογές. Ωραία. Λοιπόν, σελίδα 4. Συμφωνούμε να απαιτούν τα δύο κόκκινα.
Και φυσικά θα τα διαλαμβάνουμε και τον άνθρωπο που είναι το διαδίκτυο, το ζώο. Είναι ακριβώς η διαδικασία. Καταρχήν υπάρχουν αυτές οι προεκλογμένες αλλαγές. Εγώ καταρχήν θα πρότεινα επειδή και εμείς προσθέτουμε στην προηγουμένη να αποκλείσουμε αν συνολικά η ηλεκτρονική διαδικασία υπάρχει έτσι του ρεφωνή. Για να μην τις πάμε μία-μία αφόσον δεν υπάρχει μέσω. Δεν υπάρχουν μέσα. Ωραία. Δεύτερο, έχουμε υποθέσει κάποιες άλλες αλλαγές. Οι οποίες θα τις βρίσκουν και παπτέρες, εγωριστά, αλλά δεν είναι σε ρεκόντα διαθέσιμο. Ωραία, άρα τα πάμε με τα δικαία και μία μία επόμενη. Εγώ είχα στο πόδο το κάνω κατά τη διάρκεια, δηλαδή να το πάω στο κύριο Σελίδα, και να κάνω κάτι που θα έχει να αλλάξει ή κάτι που θα πάει σε εγώ. Για να μην το πω πάρα πολύ, να κοιτώ πώς θα συνάθει. Λοιπόν, διαγωνή κάποιος έχω να δει. Ωραία. Προχωράμε στο επόμενο. Κάτι το οποίο μας υποσχόμισε, γιατί θα μας υπήσουμε για τις πριν την ερχόμενη περιάσταση. Πες εγώ. Να προσθεθεί το άρθρο και αντικαθίσταται αυτοδίκαια από αντιμονακό μέρος. Να προσθεθεί. Εξήγησε μου και διαφορά. Ότι δηλαδή, αν παρατηρούμε τρεις συνεχόμενες μη εμφανίζει ενός τακτικού μέρους, αν πρόκειται για φορέα να μην περιμένει ότι θα δείξει μη μέρους εδώ του φορέα αυτή, αντικαθιστώ το πρακτικό μου, αυτό είναι το πρακτικό μου και αυτό είναι το πρακτικό μου, αλλά όπως με τέλει ο φορέα του πρακτικό μου, θα αντικαθίσετε το πρακτικό μου από το λίγο να μην είναι αυτό. Και αντίστοιχα, από τον έκτη μικρό, όπως έχει το πρακτικό μου, μέσα από παραδείγματα κρίσης συνεχόμενης από τους κύριους πράγματος, θα δικαθίζεται από τον δίκαια και το αναπληρωτικό προβάγεται σε... Αυτό είναι το σχέδιο. Τώρα συμβούνται σε λιθένο αυτόματα. Και μάλιστα θα καθίδε και το ρολογικό, μα δεν το πληρώνω την άμεσα. Το σχέδιο είναι το δικό μου διαδικασία. Εντάξει, ενώ δεν έχει κάποια διαφορά με το που άλλο τώρα έχουν βρει συνεχεί απουσίε, χάνουν την ιδιότητα του μέρου και την αντίστοιχη από το μονικό. Δεν ξέρω τι είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι η διαφορά. Νομίζω ότι το θυμάται και η θέση ακριβώ έτσι είναι το Γενικό Συμβούλιο. Απολύτω. Απλά, να το πούμε, αλλά επειδή είναι πολιτικά όργανα, πάντα, και νομίζω ότι όχι τώρα, και πολλά χρόνια, υπάρχει πάντα μια αντιθυμία αν αυτό πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο δημοτικό ή πρέπει να γίνεται με έναν πιο πολιτικό τρόπο. Το κείμενο όμως, ως κείμενο, είναι στο αυτοδίκαιο. Οπότε αφήστε το έτσι, σίγουρα κατά τη γνώμη μου χρειάζεται μια διαχείριση, που είναι σε πολιτικό όργανο. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο, μην νομίζετε, ήταν από ολόκληρη στην Πύρυξη με ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν να κερδίσουν πολύ ή με πολλά άλλα κλπ. Και θυμάμαι τον τότε πρόεδρο, τον πρώτο πρόεδρο του κ. Τάφου και τον κοινό πρόεδρο, την δυσκολία που είχε και το σώμα για το αυτοδίκαιο, παρόλο που το έκανε ο κανονισμό. Οπότε αφήστε το έτσι, δεν αλλάξει κάτι, αλλά έχετε το πίσω στο πίσω μέρο του μυαλού ότι πάντα η διαχείριση δεν είναι εύκολη. Έτσι, δεν είναι ούτε καλύτερη. Απλά τώρα μέχρι στιγμή δεν συμβαίνει και όντω πρέπει να διαπιστώσουμε αυτοδίκαια αντικατάσταση. Γιατί μέχρι στιγμή από του φορεί να την επίσημη μέρα, γιατί από το μέχρι. Δεν Επομένως, έχουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι η συνεχόμενη συνεργασία
Για να γνωρίσουμε αυτό, ο συνδέσμοι θα πρέπει να δούμε εάν θα αλλάξουμε και αν θα αλλάξουμε και τρόπο, το πριν από όσο βλέπει να τη γνωστοποιήσει. Για μένα. Εγώ σημειώνω εδώ και με ενδιαφέρον θέλω να διαφωνήσω. Όσο την καλή τροποσία, ορίζεται η μία έγκαιρη ενημέρωση να πάρει κάτι δύο ημέρες πριν. Μέχρι μια ημέρα και λίγα. Ωραία, το έγκαιρε μπορεί το εκάστοτε το ίδιο να το λύσει. Πρέπει να το λύσει το μικρό. Ωραία, έγκαιρε, κόμμα, δύο μέρες πριν. Και μετά να δούμε ποια είναι η στιγμή. Νομίζω ότι είναι λογικό και λογική λογική. Τον έξι προηγούμενο άνθρωπο αυτό. Για το. Ότι βάζουμε τη μέρη. Α, σελίδα 4. Το μοναδικό σχολείο είναι να βγει σε μια υποχρεωτικά κλάση με μια φορά το μήνα και να ανάπτυξη του κοινοβουλίου του. Συγγνώμη, την κομμαστοποίηση στα μέρη του κοινοβουλίου υπάρχουν 4 μέρε πριν από τι συνεδρίε. Στην περίπτωση των ψηφιών θα καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη. Να το συμφωνείτε να το κάνουμε τρει μέρε. Όχι, δεν μπορεί να έχει κάποιο να πάρει τον κόσμο το πει. Δεύτερο τάχη, μπορούμε να πάρουμε. Λοιπόν. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Κωστόλη. Θεωρώ ότι θα πρέπει να πάει μια φορά πριν. Την λάχιστον, η ενημέρωση. Δεν θα έρθει τώρα να λέω το επιχείρημα σε κλείσουμε αν το πάμε πιο. Όσο και να δω εγώ και την κάτω το κάνω. Δεν θα πρέπει να έχει δυνατότητα μια χωρί να πρέπει να υπενισχύσει κανέναν από του κοινοποίηση, αλλά νομίζω ότι με τι υπόλοιπε δομέ θα μπορεί να βγει σπαστό μεσημέρι, πρωί, απόγευμα, αν μπορεί να ξέρει γενικά.
Νομίζω ότι άμα πει μια εβδομάδα πριν, θα ήταν μια ακόμα περισσότερο μεγαλύτερη δυνατότητα να το κανονίσει κάποιο το αν μπορεί να το συμμετέχει ή ενδεχομένω να έρθει ένα επέκτο συμμετέχει άλλα κρίμα ή να έχει ένα χρόνο να εξαρτηθεί ή να το κερδίσει. Το πρώτο να πάρει σε 7 μέρε. Αντιπαρατικά από το 3, σαν αντιπαρατικά από τι μέρε που θα εκφράσει το πρώτο. Δεν είναι είναι τρεις ημέρες, μπορεί να περιμένουν να έχουν σέντε την πρόσκληση και οι ημέρες είναι τρεις. Όχι πράσινες. Έχω το λίγο. Δηλαδή όταν το σέντε την παρακτηρή, θα το δείτε και πολύ κόσμο που είναι. Πολύ πράσινο. Τι είναι. Αλλά έχω την πέμπτη. Όταν το στέλνεις την Πέμπτη, ότι για το δημοτικό συμβούλιο ισχύει και για την οικονομική δημοτική ποιότητα, τρεις ημέρες μπορείς να δεχτεί η μέρα της πρόσκλησης και η μέρα της πρόσκλησης και η μέρα της πρόσκλησης και η μέρα της πρόσκλησης. Έτσι λέει ο νόμος. Ωραία. Αυτό το στέλνω Παρασκευή, την ημερήσια που στέλνω, σαν να γίνει μπορεί να γίνει την Τρίτη ή την Τρίτη. Διότι δεν έπρεπε η μέρα της συνεδρίασης και η μέρα την οποία θα έρθει η πρόσκληση. Είναι μάθος του βιολογική, με βάση το πόσο του πράγματο. Να πάμε περισσότερα και να πρέπει να μέρα να φέρει κάποιος παιδιά, να μην πάει κάποιος παιδιά που δεν είναι. Δηλαδή, αν πήγαμε για αυτή τη μέρα, να αποστεθεί μια μετά από το δίκτυο. Δεν σημαίνει από όσα θέλετε τρεις μέρες. Απλά, εμείς είπαμε στο κορέστο που πήγε, δεν έχουμε. Δεν έχουμε τμήμα προς τον κόσμο να κάνει τα βάση. Και ο δεύτερος είναι το δεύτερο, το μέσα στην πραγματικότητα, μέσα στην είναι το πράγμα. Υπάρχουν πολλές που είχαν θέμα με το πόδι από τα είτε τα επιμένα από τα άσχατα και τροπές από άτομα, έπρεπε να πάρουν τα πράγματα και δεν προλάβαινε να τα κάνεις και τα λοιπά. Οι πρώτες μεταλλήσεις μας δίνουν την δυνατότητα να κάθε τέτοιες περιπτώσεις να μην βγαίνουμε εκτός του λόγου βρεσίου, αφαιρώ, και αφαιρέω να μην κάνουμε το τέτοιο κόσμο μόνο και μόνο να γίνεται. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει κάθε φορά και για να γνώμη μου, για να συγκρασταθεί την έτσι που το λένε. Γιατί σε ανάποδα πίστη. Δεν λύνεται το πρόβλημά σας, δεν το μεταφέρετε μία μέρα πίσω. Το πρόβλημά σας είναι ότι οι επιτροπές δεν συνδυάζουν και όποιο θέμα δεν λέει τέσσερις μέρες πριν, να μην μπαίνει στην περίσσια. Ούτε να σας
Για, δεν είναι τίποτα. Μπορεί να διαφωνείτε, το βάζετε σε ψηφοφορία, ψηφίζετε από πέρα. Δεν είναι τίποτα. Εντάξει, σιγά. Κακώ που δεν τη στήριξε το μέρο τώρα, αλλά ψηφοφορία και προχωράτε. Δεν είναι τίποτα. Εγώ το πρόβλημα είναι το να παραμείνει ω ευρύτερο. Να προσθεθούν οι διευκρινήσει προ τι εκείνε τι εργάσιμε και τα μία. Ωραία, να γράψουμε τα παιδιά μας είναι εγώ με αυτόν τον λόγο. Ναι, ωραία. Παιδιά θα μας κοιτήσουν πάλι. Θα δούμε λίγο για τον τρόπο ακριβώς. Λοιπόν. Παίρνω και συμπέρι με το πόδο με όλη την καλύτερα. Νομίζω ότι δεν έχουμε πολύ γιατί καταλαβαίνει η ημερομηνία για θέματα που παίρνουν εκτός και στην τράπεζα. Νομίζω αυτό μου είναι. Αυτό καταλαβαίνει. Επομένως, θα μπορούσαμε να ορίζεται, ας πούμε, στις 7 μέρες και να υπάρχει ένα όριο κατάθεσης θεμάτων που έχουν σε διάθεση έως 2 ημέρες και συμμετείχουν στο σπίτι, δηλαδή με το μέχρι πότε μπορεί να ενημερώσει κάποιος για να κερδίσει αξία. Οπότε νομίζω αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα και έτσι έχει και έχει περιμένει τη σημασία τη και έχει ένα ολοκληρωμένο τρέχιο για το μαθητικό τεράστιο που θα μας ζητάει αυτό. Οπότε την αφήνω ευχαριστούμε πολύ. Επειδή έχει πάρει το 8,5 ώρα και δεν έχουμε συζητήσει το θέμα, όταν θέλετε να το ψηφίσουμε, θα τελειώνει η κατάσταση εκεί. Νομίζω ότι έχουμε καταλάβει στο θέμα. Αλέξανδρε, έχει το λόγο. Άρα, έχουμε τρεις, είναι η Ελλαδή, ποιος ψηφίζει για τις ημέρες. Μπορείτε να σηκώσετε το χέρι όσοι είστε στο δρόμο και ψηφίζετε για τρεις ημέρες. Συγγνώμη, συμπεριλάβαμε το... Τρεις ημέρες, όπως είναι το καλύτερο να το σώμα. Ωραία. Άρα, ψηφίζει όπω είναι το κανονικό το βαθμό σου. Τρία ή σημαίνει. Δεν θέλει το θέμα για τρει συνεχόμενε μεριάδε. Σήμερα, συμφωνώ στο τρει συνεχόμενε μεριάδε ή το κρίνο σου πιο λεπτό. Ωραία. Όσοι είστε το Zoom, μπορεί και να παίρνετε το λόγο. Δίχως νοσοκομείο, γιατί η διαδικασία είναι λίγο σύντομη και ήταν η περίπτωση να θέλετε να σας παραμείνετε. Είστε λίγο πιο κοπέλα και εγώ ήταν πάρα. Η απαρτία λοιπόν είναι καταμένα να σεξολογείς και καλύτερα να δικήσετε τη σόλη διάρκεια της, σε ό,τι θα παίρνει κάπως το πέσιμο να πετάξει. Ωραία, σε περίπτωση που χώρισε τη σχολεία ή την οδοκούρου του Βούλου, που προέρχεται από το μικρόφωνο των πολιτών που απαρτίζεται και υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό αριθμό των ανοπλιστικών του Βούλου, το βάρο του έχει το βάρο των αριθμών 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 των αριθμών. Εάν είναι ενδιαφερόμενοι για το συμμετοχή για περισσότερα από τι 17 μητέρε, τότε η θέση θα πληρώνει τον δράστη του πανεπιστημίου για να δείξει ότι ενδιαφέρει. Παραμένετε εδώ. Τέθηκε το ζήτημα σχετικά με τον διαμετρό που δημιουργεί στην πορεία.
Υπενθυμίζω ότι το που υπόθηκε είναι ότι τα λογικά που μπορούσαμε να δούμε να υπάρχουν περισσότερο να κάνουν σχολή ποιος είναι ο τρόπος, μπορούμε προς το παρόν να προχωρήσουμε με βάση τον τρόπο του πρώτου του οργάνου, όπως συνέβαινε την αρχή της συγκρότησης του οργάνου. Και εγώ έθεσα το θέμα αφού επιλέγεται από το Βεβλίο ή η καθημερινολογική και η χρονική διαδήλωση, τελευταίο το θέμα να κρυπτεί αν θα μπορέσει να δει τόσο πρέπει όχι. Το αφήνουμε έτσι ή βάζουμε το θέμα να κρυπτεί. Το ίδιο ισχύει και για την ημερήσια διάταξη, έτσι. Η ημερήσια διάταξη δημοσιεύεται το πάνω στον 4 μέρη. Είπαμε να το κάνουμε 3. Ναι.
Vamos tomar a sua notícia de talvez. Deve ter dizer que uma revolução na vida e parte de agora em uma notícia de talvez. Προφανώς είναι ένα συνόδευμα από κάποιους από κάποιους από εμάς, ίσως πρέπει να κάνουμε κάποιες απολύσεις από τα κάρτα του. Συμφωνούμε να μάθουμε το δίκτυο και εμπόδια. Όταν είναι συνέχεια και νέες όμως να περιορίσεις. Γιατί πάρα την προβλέπη συνειδημοσία και νέα έχει την πληροφόρη. Οπότε θα γράψω από ένα πρόβλημα. Δίκτυο και πληροφόρη. Όχι το νέος και νέας. Είναι και το γυμνάσιο. Και από το γυμνάσιο, είπαμε. Η μαθητική επιτροπή θα αποτελεί από εκπροσώπους σχολείων, γυμνασίων και ηλικίων, κατά βάση η πρόεδρη των δεκαπενταμελών συμβουλίων, αν δεν μπορεί να προσθέσει σε περίπτωση που είναι αντιπληκτικού. Πάει ο καθηγητή, που είναι πρώτο μα έγινε με την εκπροσώπη και έρχεται η μαθητική επιτροπή. Τώρα το σχολείο, αν δεν γνώσει το μέλλον, μπορεί να το αντικαταστήσει σαν φορέα. Έτσι. Άρθρο 8, εκεί στα πλαίσια, εδώ θα φέρετε την Ελλάδα, είναι στο πλαίσιο. Στο πλαίσιο. Η Επιμαντική Επιτροπή αυτά να ορίζει τις απόσταση των Έχει δίκιο στάση, αλλά τώρα είναι δίχως άκου να, εξηγεί όπως η Επιμαντική. Καταλαβαίνω, δεν έχουμε αυτά να εξηγεί, αλλά όχι, δεν είναι θέμα χρόνο. Είναι ζήτημα, είναι γεγονός που δεν έχει λειτουργήσει ακόμα. Το πλαίσιο για την Επιμαντική Επιτροπή θα ψηφίσει ξεχωριστά. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι ξεχωριστά, γιατί το νόμο τη λειτουργία και να μας πούμε και τα νέα παιδιά όταν το καλό έχουν πώς μπορεί να λειτουργεί. Δεν ξέρω τι κάνω, δεν ξέρω τι κάνω. Ναι, ναι. Τα παιδιά της εργασίας περίπτωσης είναι πολύ. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Να προσπαθεί αυτό που είπε το χθες, ότι ο κανονισμός έχει ισχύει, νομίζω ότι το είπατε πριν, ότι ούτως και όλοι
αν μπορεί να προσθέσω την αρχή του κανονισμού, όταν το προσθέσω που θα χρειάζεται είτε ήδη με βάση την τάδε απόφαση, την αποτάδε απόφαση, αυτό μόνο. Υπάρχει στην απόφαση, στην απόφαση που βγαίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο, λέει μνημονεύει τις αποφάσεις τις οποίες στηρίζεται και τα λοιπά. Οπότε δεν είναι που το βάζετε εσείς. Βγαίνει στην απόφαση που θα ανεβεί στην Ελλάδα. Παραπέμπει στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με το οποίο ψηφίστηκε. Θα υπάρχει. Μια αναγνώριση. Το πλαίσιο μας είναι το κομμάτι. Όχι, γιατί είναι αυτό που στο βιβλίο. Απλά λέει, μάλλον λέει στο βιβλίο. Το γραφείο αυτό, έτσι και έτσι. Στην απόφαση. Εγώ σε ήθελα την επόμενη φορά η τροποποίηση του κανονισμού πιθανώς να έχει και αλλαγές όσον αφορά κάποιο πράγμα που πρέπει να φέρει στην πρώτη σελίδα. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποιο συμπέρασμα. Δηλαδή, το Δημοτικό Συμβούλιο το λέει συγκροτήθηκε με βάση ένα, δύο, τρία, πέντε πράγματα. Δηλαδή, έχει πάει μια εξέλιξη, έχει πάει πέρασε ο COVID. Δηλαδή, εγώ πήρα να συμμεταχούσω και πρέπει να βάλει κάποια στοιχεία στο προήμιο του κανονισμού. Γιατί αυτό είναι κάτι δυναμικό. Και επίσης, σαν να το παραθέσω, γιατί είναι σημαντικό να συνεχίσουμε, το τι είναι νεολαία δεν χρειάζεται από κάποιο νόμο απαραίτητο, είναι κάτι δυναμικό. Αν σκεφτείτε παλιότερα, όλα τα προγράμματα λέγανε 17-28. Αυτό το πράγμα παρατάθηκε μετά την κρίση. Λέγανε 17-30. Αν ανατρέξετε τότε τα ευρωπαϊκά προγράμματα, λέει 17-35. Αυτό το πράγμα προφανώς πατάει στην κοινωνική κατάσταση που βιώνει όλη η Ευρώπη, η οποία λέει τι, ότι μετά την οικονομική και την επιμήθεση, η πρόοδο που είχε η ζωή των ανθρώπων πήγε πίσω. Είστε 28 ετών, οικογένεια, είστε 28 ετών ακόμα στο σπίτι σου. Αυτό το πράγμα τα αυτόματα σε καθιστά του να είσαι νεολαία. Αυτό είναι κάτι δυναμικό. Οπότε γενικά αυτό έχουμε και αυτό στο νου μα για τα επόμενα χρόνια. Μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια προσαρμογή το όριο, τα πάντα και τα κάτω. Σε απλά το βάζω σαν επειδή ακούστηκε το πιο να είναι το όριο και είναι πολύ λίγο να ανέβει. Είναι κάτι δυναμικό. Δεν το ρίσκει κανένα. Και δυστυχώ όσο υπάρχει ύφεση και δεν υπάρχει ανάπτυξη στην ημερία, αυτό μάλλον θα πηγαίνει στα πάνω και όχι στα κάτω, που το θυμητό μέσα στο δικό μου το κεφάλι. Και όμως οι ευρωπαϊκές χώρες γνωρίζουν την ορίζουν, δηλαδή η Γερμανία πια ορθαίνουν το δίζει από το 1924-25. Και στα ευρωπαϊκά προγράμματα της Γερμανίας πώς θα πάσει στις 26. Καταλαβαίνω το λίγο θέλει να ακούσει και του φτώνε την επόμενη φορά, δηλαδή πώ θα μπορούσαμε το πρωί να ερωτήσουμε και εμεί το δικό μα θέμα ή να το έχουμε για τον χρόνο. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Εγώ έχω το λόγο για την διοργάνωση τη ημέρα. Τέλεια. Ευχαριστώ. Θα πω ότι η αφορμή για τη διοργάνωση αυτή τη ημερίδα ήταν αρχικά η έναρξη λειτουργία των γραφείων ενδοκρινική βία με τα αστυνομικά τμήματα. Τα γραφεία αυτά ήδη λειτουργούσαν, αλλά πλέον να υπάρχει και στη Λάρισα η έναρξη λειτουργία του, α πούμε, είναι πρόσφατα στα αρχές Οκτωβρίου. Μετά μας προέρχεται η πραγματικότητα, με αλλεπάλληλες περιπτώσεις
Έτσι, έχουν την εκκλησία και θα πάρω μια παρένθεση να ορίσουμε τι είναι η εκκλησία. Θα παραφράσω την Wikipedia. Βία ή κακοποιητική συμπεριφορά ενός ατόμου προφάλι μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον, όπως το γάμο ή αδιαστήρωση. Περιλαμβάνει και τις υπερβολικές σχέσεις, όπως και τις σχέσεις του δύο φίλου, και μπορεί να περιλαμβάνει και την κακοποιητική συμπεριφορά εναντίον παιδιών ή χειρότερα ατόμων. Μπορεί να σύγχρονε την περίπτωση τη μητέρα που έγινε τα παιδιά στο πιστεριό, μετά βγήκε τη συμπεριφορά στο τέλο. Περιπτώνω από αλλεπάλληλες περιπτώσεις εθνικής εμβέλειας με παιδική κακοποίηση, παιδοφυλία κλπ. Οπότε, προτείνουμε να γίνει αυτή η μερίδα, προτείνουμε να γίνει το Νοέμβρη. Είχαμε προτείνει 24 ή 24 Νοεμβρίου, γιατί είναι την τρίτη με τρίτη ή πέμπτη, αλλά η Ευρωπαϊκή είπε ότι 25 Νοεμβρίου είναι. Σημαίνει, είναι εξάλληψη. Είναι η μέρα της εξάλληψης, η παγκόσμια μέρα της εξάλληψης για τα καταλληλικό. Έχουμε κάποιο προτινόμενο πρόγραμμα, ας πούμε, το Μαρκές. Έναν εκπρόσωπο της κατογραφία, κάποιον εκπρόσωπο του συστημάτου φιλοξενία του Δημιανού στην πόλη μα. Είχαμε ίσω η πρόεδρο τη Επιτροπή Ισότητα να αποδείξει κάποιο περιορισμό. Κάποιε άλλε οργάνωσε την κριτική με την ισότητα και η κοινωνία στην περίπτωση των παιδιών. Ίσω την εκπρόσωπο κάποιον εκπρόσωπο από την κοινωνία στην οποία έχουν υπογράψει το μνημόνιο συνεργασία με τι πόλει του και προ τα παιδιά. Έχει πέσει και η ιδέα για πρόσκληση του εισαγγελέα ή τη εισαγγελέα ανήλικων. Δεν έχω να πω περισσότερα. Περισσότερο να ακούσουμε λίγο από τον Θεό, αν κάτι του ενδιαφέρει περισσότερο, αν κάτι δεν του ενδιαφέρει να το ακούσουν, αν τα ερχόμενε. Μπορούμε να ανοίξουμε μετά το βίντεο. Ίσως κάποια ομιλία θα πρέπει να ψυχολόγο. Δεν ξέρω αν κάποιοι από τους πολιτές ήδη έχουν την ιδιότητα, αλλά θα μπορούσε να αναλλαχθεί και κάτι τέτοιο. Αφού θα φορά κάτι τόσο συγκεκριμένο, μπορεί και ο πολιτής η ομιλία να είναι τόσο συγκεκριμένο. Θα πάρουμε στο δεύτερο θέμα, τη λαμβάνωση της συγκαλύτερης της εκπαιδευτικής τους άνθρωπος στην ελευθερία του σχέδιου από κάποιον ομάδα μιλάς. Ο Παύλος έχει το λόγο. Καλησπέρα από μένα. Ο Νοέμβριος, ο μήνας του Παγκόσμιου Κινήματος του Βέντερ, αποτελεί μήνα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και πρόβλησης των ιδιαίτερων καρκίνων των ανδρών, καρκίνο του προστάτη, καρκίνο του όριου, καθώ και ψυχική υγεία, και κάθε χρόνο μα θυμίζει ότι η πρόληψη αφορά και του άντρε. Ο καρκίνο του προστάτη είναι ο συχνότερο καρκίνο ανδρών και στι ανεπτυγμένε χώρε αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου από νοοκλασίε. Ένα στου 8 άντρε διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη, ενώ τα 2 τρίτα των ασθενών είναι κατά τη διάρκεια από 45 έως 75 ετών. Ο προληπτικός έλεγχος είναι καθοριστικός επειδή στα αρχικά στάδια δεν εκδηλώνει ιδιαίτερα συμπτώματα. Το παγκόσμιο κίνημα του Μοβέμπερ, από το συνδυασμό των λέξεων προστάτη και ενδιαφέρειος, κάθε χρόνο γίνεται πιο δημοφιλές, με τους άντρες σε όλη την ηφίλιο να πίνουν προστάτη όλο τον μήνα, ως υπενθύμηση ότι η πρόληψη για την καταπολέμηση του καρκίνου αφορά και τους ίδιους.
Συνεπώς, προτείνεται η διοργάνωση μιας διάσωσης ενημέρωσης για την πρόληψη του ανδρικού καρκίνου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας, συμβάλλοντας σε αυτή τη μεγάλη καμπάνια του Συλλόγου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Νοεμβρίου και η ακριβή ημερομηνία θα οριστεί στη συνεννόηση με τον Σύλλογο τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ. Έχει γράψει τον Κοντεστή, επειδή δρόμο του Κονσουλανικό Ήλιο. Καλώ ήρθατε, Μικέλη. Τι αγνώσεις. Εγώ έχω στα μόνο. Και για τη συνέχεια τι θα κάνουμε. Μπορώ να απαντήσω. Νομίζω σήμερα δεν έχουμε το πρόβλημα στην διαδικασία στην παράσταση του Ραντζιμό, αλλά το ψηφίσαμε. Αλλά όμως δεν ψηφίσαμε, παρακαλώ. Δυστυχώς αρχίσαμε να ενώσουμε το Σύλλογο. Ήδη θα γίνουν πολλές δράσεις από το Σύλλογο συνεργασία με άλλους φορείς του πόλου. Όμως την επόμενη Τετάρτη θα γίνει μια διαδόση συνάντηση από εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Σας έχει σταλεί ήδη ένα email. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή σε εμένα προσωπικά, ώστε να γίνει μια ενημέρωση σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους Νεολαίας από το Σύλλογο. Παρακάτω. Ερωτήματα προς το Προεδρείο για την Οργανωτική Επιτροπή του Δεύτερου Φεστιβάλου Νεολαίας και για την Μάτσα. Ο Αλέκτος έχει τον λόγο. Τα ερωτήματα τα οποία έτσι προέκυψαν ήταν αφορμή και την προηγούμενη συνέντευξη τη Νορβηγία σχετικά με το γράμμα του Φεστιβάλ, με το πρώτο του Σκουπίτσε. Ακούστηκαν πολλά δηλαδή τη συμφορά τη Γιούρσε κλπ. Δεν υπήρξε όμω καμία ενημέρωση σχετικά με το δομικό κομμάτι. Δηλαδή, διαβάστηκε ένα τέτοιο φεστιβάλ και ήταν το σημαντικό κόστο. Υπάρχει και το θεωρώ αυτό σημαντικό να μιλήσει για μια τέτοια συζήτηση, δεδομένου ότι εφόσον είμαστε όλοι οι πολίτες, καλό θα ήταν να δούμε πόσο πρακτικά δηλαδή η διαδικασία του δημοτικού. Σε μια τέτοια διαδικασία πρέπει να βλέπουμε πολιτικά στοιχεία. Ποια είναι αυτά, υπάρχει και κάποια απόφαση, έτσι απλά είναι, θα δούμε σίγουρα. Είναι όλα τα μέτρα που πρέπει να εντοπιστούμε και εμείς δηλαδή γύρω από αυτό. Αν υπήρξαν από 40 μιλιών, ποια ήταν αυτά και πώς διατέθηκαν. Σε πρώτη φάση αυτό και κατά δεύτερον, μετέπειτα εκτό του φεστιβάλ, αν θέλουμε να υπάρχει το πλάνο, αν υπάρχει κάποιο προπολογισμό για το κοινωνικό κοινωνικό. Υπάρχουν κάποιε πρόκληση που είναι στον προπολογισμό του Δήμου. Δεν είχαμε ποτέ ενημερωθεί σχετικά με αυτό. Λέμε να κάνουμε την τάρα. Είναι την ώρα που να γίνουμε αρχιπελό, μπορούμε να βάλουμε π.χ. τα αθλητικά κανονιστή. Η διαδικασία του εμείς δεν έχουμε δυνατότητα σαν συμβούλια να προτείνουμε τα λιμάνια σε καμία περίπτωση ότι δεν υπάρχουν για να δημιουργηθούν και στα γράμματα του κομμουνικού. Έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε τίποτα οικονομικά έτοιμα στην διευθύντρια. Όταν δεν έχουν να κάνουν με χρήματα και να φέρουν
κάνουν στο πολιτικό χαρακτήρα των αποφάσεων και βέβαια εκεί να μην γίνει και λογαριασμό σε κανέναν. Όταν όμω μιλάμε για διαχείριση κλίματο, εκεί δεσμεύεται από τι διαδικασίε του Δήμου. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι κάποιο που θεωρεί ότι είναι άδικο, αλλά δεν μπορεί να σπάσει το δημοτικό στην κοινωνία να κάνει μια εκδήλωση 10.000 ευρώ. Δεν τα έχει και ούτε καν στο μνημονίο να πάρει μια τέτοια απόφαση. Μπορεί όμω να πάρει την απόφαση προκειμένου να γίνει μια εκδήλωση, να ζητήσει την υποστήριξη διαδικαστικά εκ μέρου τη αρμόδια διεύθυνση παιδεία. Γιατί εδώ εσείς εντέχεστε με δύο τμήματα. Είναι το τμήμα υποστήριξη πολιτικών οργάνων που έχει να κάνει με τη διαδικασία και είναι και το τμήμα διεύθυνσης παιδείας που έχει να κάνει με την, πώς το πω, με τη διαχείριση των οικονομικών και γενικότερα των διαδικαστικών. Το αν θα ξοδευτούν αυτά τα χρήματα ή όχι, το αν θα μπουν στον προϋπολογισμό ή όχι, δεν το αποφασίζει φυσικά ούτε η Διευθύντρια Παιδείας, ούτε ο Αντιδήμαρχος, ούτε κανένας άλλος. Το αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή δέχεται την εισήγηση, η οποία πηγαίνει από τη Διεύθυνση Παιδείας διαδικαστικά ενώ, και η Οικονομική Επιτροπή είναι αυτή που αποφασίζει αν θα δοθούν τα χρήματα, αν θα αλλάξει το ποσό, αν θα μεγαλώσει ή, εν πάση περιπτώσει, καταδεικνύει με τον άνθρωπο με τον β' τρόπο. Γιατί όταν βγαίνει η απόφαση τη Οικονομική Επιτροπή, εκεί υπάρχει και καταμονή. Επόμενο ερώτημα. Ωραία. Τι διαδικασίε δεν θα τι κάνει. Τι διαδικασίε δεν θέλει μετά ούτε η Οικονομική Επιτροπή. Οι διαδικασίε μετά είναι από τι οικονομικέ υπηρεσίε του Δήμου, που έχοντα το νόμο και τις διαδικασίες που προβλέπονται για τον νόμο προμηθειών και ούτω καθεξής, διαμορφώνει εκείνες τις θεσμικές διαδικασίες, οι οποίες ελέγχονται από την Επίτροπο και την Εθνική Συνέδρια. Συμπερασματικά. Πρώτον, εσείς δεν έχετε σχέση με χρήματα και καλώς δεν έχετε. Δεύτερον, τους προϋπολογισμούς και αν θα δοθούν τόσα χρήματα περισσότερα ή λιγότερα, τους αποφασίζει το αρμόδιο όργανο του Δήμου, που είναι η Οικονομική Επιτροπή, που την κάνει το Υποσυμβούλιο. Τρίτον, σε σχέση με τις διαδικασίες και την νομιμότητα των διαδικασιών, την ευθύνη δεν έχουν πολιτικά πρόσωπα και δεν πρέπει να έχουν πολιτικά πρόσωπα, την έχουν οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι ελέγχονται από το Ελεκτικό Συνέδριο και από τις αρχές του κράτους. Άρα λοιπόν, αν υπάρχουν ερωτηματικά σε σχέση με τις διαδικασίες, γιατί εδώ έχει γίνει απευθείας ανάλυση, γιατί εδώ είναι διαγωνισμός, γιατί εδώ είναι προκήρυξη, γιατί είναι έτσι κλπ. Όλα αυτά επιλέγονται από την Οικονομική Υπηρεσία με βάση την εμπειρία, με βάση τον νόμο, την ευελιξία των διαδικασιών και την λογική της αξιοπιστίας ακριβώς αυτής της κατάστασης. Ναι, για να γίνω μια πολύ μικρή παρένθεση. Σε καμία περίπτωση το ερώτημα αντιμήθεται νομιμότητα. Δηλαδή, να μην υπάρξουν οι παρεξηγήσεις, δεν είμαι σε καμία πρόθεση. Όχι, νομίζω όμως ότι είναι καλό αυτά τα ξέρετε. Είναι καλό να μην έχει κάποιος από πάνω και ένα άνθρωπος να μην γίνονται τα θύματα. Δεύτερον, να μην έχει μια διαδικασία, κάποιοι εδώ εμπλέκονται με αυτά. Θα σου πω και εγώ, σαν δήμαρχος, δεν εμπλέκομαι. Εκεί που εμπλέκομαι είναι εκεί που βάζει υπογραφή κτλ. Και εφόσον τη διαδικασία και την νομιμότητα, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες οι οποίοι ελέγχονται και κλινικά και νομικά ούτω καθεξής. Οπότε με αυτή την έννοια νομίζω ότι πρέπει να έχετε μια ησυχία. Όσον αφορά το κομμάτι, παρακολουθούμε το κομμάτι του προϋπολογισμού. Συγγνώμη, αλλά εμείς καταρτήσαμε έναν προϋπολογισμό τελικά. Εμείς κάποια υπηρεσία να έχουμε κάνει το στόχο. Τι εννοείς καταρτήσατε το προϋπολογισμό. Ποιος καταρτήσε την προϋπολογισμό.
Διαμορφώνει μια πρόταση, εσύ ως επιτροπή, εσύ ως οργανωτική επιτροπή, αυτό κάνει. Διαμορφώσει μια πρόταση και μέσα από τις συνθήκες και τις οικονομικές υπηρεσίες και με τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, γιατί αυτά είναι δικά του φάσματα, καταλήξαν στον τελικό προγραμματισμό. Αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Αλλά θέλει προσοχή. Αυτά τα οποία λέμε εδώ θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί έχουν 6 αναγνώσεις τουλάχιστον. Ναι, θέλει όμως προσοχή. Όπως είπαμε, αυτή η μορφολογική προσοχή των πραγματικών. Εμείς, όσο να μην πούμε, όταν θα πρέπει να και Με απόλυτο λόγο, γιατί ένα χάρτο από τα μέλη του κοινού και τα μέλη του κοινού, δηλαδή αυτή η ομάδα να πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Φεστιβάλ και να ρωτήσει τι κάνετε για αυτό το πράγμα, πώς το καταφέρατε, χωρίς να δίνει οδηγίες για τον επόμενο που το κάνει έτσι, συμπληρωτικού χαρακτήρα. Ή α πούμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ένα λουκουμά από το σφαίρι. Επειδή είμαι σχεδόν σε όλη την πλευρά τη οργανωτική επιτροπή, αρχικά θα ήθελα να σημειώσω ότι όλη η οργανωτική επιτροπή έτρεξε παιδιά μάτια. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα το οποίο έγινε πια, αισθάνει μέλη. Καθόλου κάθε φορά που κάναμε συνεδρίες, ήθελα να είμαι για τις συνεδρίες της οργανωτικής επιτροπής. Στην πορεία όμως μετά από 4 μήνες, όταν είδαμε ότι υπήρχαν συγκεκριμένα άτομα, τότε ξέρουμε σε συγκεκριμένα άτομα που δεν πήγαν. Όσον αφορά για την πράξη, από ποιον τρόπο και από ποιους λόγους. Φυσικά η ομάδα των Ευρωπαϊκών Επιτροπών, η οποία αποτελείται από μέλη του Προεδρείου
Οι όλες οι δράσεις που θα πούμε ότι συμπεριλήφθηκαν στο φεστιβάλ, επομένως αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, θεωρείτε, το κατάλαβα τώρα, θεωρείτε ότι δεν έπρεπε να πούνε κάποιες δράσεις, έπρεπε να γίνει κάποια επιλογή, σε ποιο όλες οι δράσεις ήταν. Άρα, αυτό δεν το γνωρίζετε, επομένως το αφήνουμε παρακάτω. Το κομμάτι του προεργοτισμού. Πώς μίλησε τον οικονομικό τομέα συνεισφορά του UNICEF ως προς το καλλιτέχνη, ποιες ήταν οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τη συνεργασία με την UNICEF. Με την UNICEF, ο δημοσμένος έχει υπογράψει ένα συμφωνό, ένα μνημόνιο, συγγνώμη, για τις όλες τις ηλικίες από τα παιδιά. Ακριβώς αυτό το μνημόνιο, η σύνδεση πολιτική για τα παιδιά, θα πρέπει να έχει θέματα όσων που είπαμε να λύσει. Στο πλαίσιο αυτή τη συνεργασία, ζητήκαμε από την κοινωνία αν μπορεί να προλαβεί, έτσι ώστε ένα κομμάτι, έτσι ώστε τον καλλιτέχνη, μάλλον τον καλλιτέχνη που θα φιλοξενήσουμε, να μπορέσουμε να μεταδώσουμε αυτό που πρέπει να μήνυμα, να έχει την ανοίγεια αυτό μια ουσία. Εν τέλει, κάθε δυνατόν. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι και του χρόνου. Ελπίζουμε να έχουμε μια παρόμοια συνεργασία ή να μεταδώσουμε το ίδιο μήνυμα. Ωστόσο, βοήθησε σημαντικά το κομμάτι του περιπολογισμού, γιατί ο καλλιτέχνης αποκτηθεί περίπου το ένα τρίτο. Δεν ξέρω τα ένα τρίτο του μάλλον το πρέπει. Επομένως, βοήθησε σημαντικά να ολοκληρώσω αυτό το μεταλλικό. Ποια ήταν η ιδεολογία της χορήγησης και λύση των εγγύρων. Όταν υπάρχει μια εγγύρα, και πόσο μάλλον σε ένα τόσο καινοτόμο φεστιβάλ όπως το δικό μας, σημαίνει ότι το υποστηρίζουμε. Όταν υπάρχει υποστήριξη, μπορούμε καλλιτικά να κάνουμε συνεργασίες, να κάνουμε δυνατές συνεργασίες στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Άρα η εγγύρα στην ουσία στο παρόν για το δεύτερο φεστιβάλ της Νοβλέας είχε σκοπό και ένα μακροπρόθεσμο σκοπό. Βασικά να δώσει να πω το έγνωσμα, να δώσει τη σφραγίδα ίσως αυτή το πρόγραμμά μας το έχουν δει, το έχουν έγκρινει και έχουν συμφωνήσει με αυτόν πολύ με συγχωρείς από τις κυρίες. Ο καθένας της προσφέρει σίγουρα μια κοινότητα του φεστιβάλ μας και με μετά μπορούμε να κάνουμε κι άλλες συνεργασίες είτε σε φεστιβάλ είτε εγώ. Τώρα μπορούμε να θέσουμε και περισσότερες ερωτήσεις, νομίζω ότι τις κάλυψα τις περισσότερες και πώς σας. Αλέξανδρε. Πάλι, η φύση της ερώτησης δεν είναι αναφέρεται σε καμία περίπτωση στα ανατολικά φάνηστα. Τα νομιμότητα δεν του συζητάμε αυτό. Απλά και αυτή την απάντηση, συγγνώμη, δεν την έλαβα. Εν τέλει, τι χρηματικό ποσό έχει από το προηγούμενο. Εκτός από το ναι. Δηλαδή, γιατί για να έγινε ό,τι έγινε και πολύ καλά έγινε και εννοείται με μόνο και τα πάντα, υπήρξαν κάποιες αποφάσεις. Από όλα τα πράγματα που πήρε στο πάνω και καλό και ζωή και άλλο. Αυτό. Έχει λέει. Ναι, εγώ θα σας πω ότι είστε προβλήσεις. Δεν είμαστε συνάμοι, δεν είμαστε προβλήσεις. Κάτε την αγωγή ψήφου. Αν δεν έπαιρνε με συγκλούνστε, τα αυτά τα λεπτά που και συγκλούνταν ήταν άλλο το λογισμό αυτό. Για να πιο μετρογραφεί με τον μόνο μετά το χώρο. Έχουμε κάποια άλλα ερωτήματα, έχουμε ολοκληρώσει. Τελευταίο ερώτημα, παρακαλώ. Η
Λοιπόν, άρα το διαφορετικά είναι ότι θα γίνει το πρώτο από όσο την πρώτη που είναι πρόεδρο που τη ΣΕΜΑ, που τη ζήτησα και τη ΣΕΜΑ, θυσιάζουμε στη βάση του προγράμματο και του φεστιβάλ μα. Ναι. Δεν έχω ακόμα κάτι. Ναι, παρακαλώ, κύριε. Κύριε, συγγνώμη κιόλα, θα μιλήσω 5 λεπτά. Επίσημα γιορτάζει ο γιο μου, έχει μια ιδέα που περιμένει για την κούρτα και του έχω τρεμπάρει. Αλλά εντάξει, νομίζω είναι σημαντικό. Καταρχά, να πω κάτι. Δεν είναι κατευθυνμένη ούτε η λειτουργία του Συμβουλίου, ούτε η λειτουργία του Φεστιβάλ. Και το λέω γιατί υπάρχουν εδώ κάποιοι άνθρωποι που με του οποίου ξεκίνησαν την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν και άνθρωποι που μπήκαν μετά στη συνέχεια. Και υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που μας παρακολουθούν. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας είναι σε μια πολύ μεγάλη κρίσιμη κατάσταση. Ο ένας χρόνος είναι ακριβώς αυτό το κλειδί που μπορεί να μας βοηθήσει πολύ όλοι. Ο καθένας από εσάς αυτή τη στιγμή είναι σε μια διαφορετική φάση. Σε διαφορετική φάση προσωπική. Διαπραγματεύεται ίσως και τη θέση του στον χώρο. Διότι η θέση του στο Συμβούλιο, αν το προφέρει, κάποιοι από εσάς πήγανε πολλά, κάποιοι από εσάς πήγανε λίγα, κάποιοι από εσάς ανταποκρίθηκε αυτό το οποίο έγινε. Κάποιοι από εσάς πήγανε ευκαιρίες, πολύ περισσότερες από όσες φαντάζονται ότι έχουν γίνει. Κάποιοι από εσάς πάλι το βλέπετε με μεγαλύτερη απόσταση. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Δημοτικός Συμβούλιος Νεολαίας μπορεί να είναι ό,τι είναι για τον καθένα. Προσωπικές διαδρομές. Ιδιαίτερα η ιστορία του φεστιβάλ ως συμβολικό πλαίσιο είναι μια ιστορία, ένα μεγάλο στίχημα που θα αναφέρουμε ειδικά για το τρίτο φεστιβάλ. Και με αυτή την έννοια, εγώ θα γίνω τις ερωτήσεις, γιατί στην αρχή άκουσα ότι υπάρχουν, δεν τις διάβασα ακουστικά, νομίζω ότι είναι θετική επένδυση. Με την έννοια ότι πραγματικά θα πρέπει τα λέξη του συμβουλίου να ξέρουν. Και θα πρέπει να ξέρουν για δύο λόγους. Ο πρώτος γιατί θα πρέπει να καταλάβουν όλοι και αυτοί που δουλειά. Πάρα πολύ. Δεύτερον, εγώ θέλω πραγματικά να συγχαρώ από την ψυχή μου τους ανθρώπους που ενεπλάκησαν σε αυτό το δεύτερο φεστιβάλ. Γιατί η δουλειά που έγινε είναι τεράστια. Και σας το λέω την ίδια στιγμή, τώρα βλέπω τον Βαγγέλη που τρέχει ένα άλλο φεστιβάλ που καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι. Και θα σα πω ότι ένα φεστιβάλ διαζώσει που τρέχει αυτή τη στιγμή ο Δήμο και θα λέμε και τη Major City, το οποίο είναι ευρωπαϊκό, το έχει δώσει έτσι. Δεν το τρέχει ο Δήμο, δεν το τρέχει ο εργαζόμενο, το έχει δώσει έξω στου επαγγελματίε. Το ότι σήκωσαν κάποια παιδιά αυτό το βάρο, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι χρειάστηκε να διαπραγματεύονται τι υπηρεσίε με τι ώρε, με πολιτικούς παράγοντες με τις ώρες, με όλους μας να συζητάνε με τις ώρες, εγώ πραγματικά θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να το χρεώσουμε στα θετικά, θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε από το παραμικρό έως το πιο μεγάλο έγιναν όρες συζήτηση, θυμάμαι σου τις συζητήσεις, θα τον κύριο Λαγό, για αυτό το έργο που του μιλάω. Ό,τι έγινε είναι πολύ φόβο. Και επίσης θα σας πω ότι μπορεί να φαίνεται η πρώτα από 10.000 ευρώ, όντως ότι δεν είναι πολύ μεγάλος για να φύγει πάρα. Ήταν πολύ μόνο. Μέχρι την τελευταία στιγμή, το ξέρω πάρα πολύ καλά δουλειά, ήταν υπό αίσθηση. Οπότε με αυτή την έννοια θέλει πολύ δουλειά, θέλει μια εμπιστοσύνη απέναντι στους ανθρώπους και θέλει την διαδικασία, γιατί νομίζω ότι οι διαδικασίες μας προστατεύουν και μας προστατεύουν γενικά όταν κινούνται. Είναι μια πολύ κοινή εμπειρία που έχει και δύσκολες καταστάσεις. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να συζητηθεί και εκτός Συμβουλίου να μάθει τώρα τι δυσκολίες και να μάθει λίγο και τα δεστούν από πίσω. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο για όλους. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση που προετοιμάζομαστε. Θα δουλεύουμε, ελπίζω, πέρα από την πρόεδρο, το Προεδρείο και όπως είδα από εσάς, και φυσικά η κυρία Σταρδού, η οποία την αναζητώ και νομίζω ότι θα μα είναι χρήσιμη σε αυτή τη φάση, θα κοιτάξουμε να καλύψουμε όλα τα κενά, να καλύψουμε το Συμβούλιο λίγο,
Μου άρεσε πάρα πολύ το ότι θέλετε να βάλετε το πλαίσιο με έναν τρόπο έτσι καθαρό, το καθαρό πλαίσιο που σας θέλει. Εγώ θα σας καλέσω να κάνω δύο προσκλήσεις. Μία πρόσκληση είναι για την Άλκρη. Αν έρθει και να είστε και την τέτοια θέματα. Ωραία, μισό λεπτό εδώ να πω και εγώ για την Άλκρη υπάρχει μια δική εκδήλωση. Δεν είχα αποδάνωση ακριβώς έτσι, αλλά μας βγαίνει και ίσως να μας βγει καλά. Αυτή η τυχή εκδήλωση έχει το εξής. Είναι μια εκδήλωση πορέων που θα γίνει στην Πινακοθήκη, όπου υπάρχει ξεχωριστό, όπου θα συζητήσουν οι φορείς της πόλης σε διάφορες άξονες για το σχέδιο της πόλης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας έχει διαφορετικό ρόλο εκεί. Υπάρχει ξεχωριστός πυλώνας που λέει για την νεολαία και θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν και επομένως να παρουσιάσουν κάποια πράγματα για τους υπόλοιπους φορείς. Την ίδια ώρα, στον χώρο του Τζόις, υπάρχει επίσης πρόσκληση ταυτόχρονα. Την ίδια ώρα γίνεται σε εκδηλώσεις. Μια συζήτηση που είναι πιο πολύ για την νεολαία, που έχει να κάνει με τρία βασικά πράγματα, που έχει να κάνει με πώς εξοικειούμε χώρους, πώς εξοικειούμε ευρωπαϊκά προγράμματα, πώς παρεμβαίνουμε στην πόλη, πώς κάνουμε ακτιβιστικές δράσεις, πώς διαμορφώνουμε τον χάρτη της πόλης. Και τον δημόσιο χώρο. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετική ευκαιρία να συμμετέχετε είτε στο ένα είτε στο άλλο. Το ένα έχει ένα περιορισμό, ένα αριθμό, 60 ατόμων, αν δεν κάνω λάθος. Το άλλο έχει να κάνει με την παρουσία της Πινακοθήκης, όπου επίσης θα προσδιορίσει από την Φωτεινή, που θα είναι στο πάνελ του ζωής. Έχω στήσει ότι η Φωτεινή να είσαι τουλάχιστον 6-7 απλά, αν μπορείτε να είσαι πολύ ακόμα πέντε. Μετά από αυτές τις δύο συζητήσεις, εγώ τουλάχιστον είμαι σίγουρος της Αποστόλης, έχω όλη τη διάθεση το χώρο και του διαβίου ή όπου όλο θέλετε, να καθίσουμε ένα Σάββατο πρωί και με βάση αυτά που θέλουν συζητηθεί. Με βάση αυτό που έχει υποβληθεί στην Γιούνισε, το σχέδιο του Δήμου, και το οποίο είναι υποέλεγχο, να δούμε το σχέδιο για την νεολαία για την επόμενα τρία χρόνια. Να γίνει συζήτηση, να πάρουμε το λόγο, να δούμε ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι, να σπρώξουμε κι άλλον κόσμο προς εκεί. Στην ουσία, δηλαδή, να αρχίσει αυτό το πράγμα να λειτουργεί πιο πολλαπλασιαστικά και να πούμε για πόσο γίνεται πιο βαθιά στην ουσία το πράγμα. Είναι δύσκολη χρονιά, είναι χρονιά εκλογών. Ο καθένας από εσάς θα πάρει τις τοποθετήσεις του, θα κάνει τις αποφάσεις του κτλ. Όμως επειδή όλες οι παρατάξεις και τα διαβεβαιώ είναι έτοιμες να στηρίξουν νεολαίες θέσεις, το να βγει κάτι, όχι από απλά παρατάξεις, να βγει κάτι μέσα από μια στιγμιλική δουλειά, είναι κάτι που θα πρέπει να πάμε στα δύο χρόνια παρακάτω. Πραγματικά, θα σας ενημερώσω περισσότερο από την Εθνική και την Τρίτη. Εγώ θα ήθελα την παρουσία σας και στα δύο. Έχει ανακοινωθεί και στα δύο. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, όποτε θέλετε και όποτε πιστεύετε ότι θα είναι καλό, θα το συζητήσουμε με το δύο. Από τη στιγμή που έχει κλείσει και η ομάδα των ανθρώπων, να καθίσουμε να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το πώς διαμορφώνεται το σχέδιο για τα επόμενα τρία χρόνια. Και το οποίο να είναι μια πρόταση ομπλών της νεολαίας σε σχέση με τη συζήτηση που θα γίνει στην πόλη ενώπιον των δημοτικών εκλογών. Είναι κάτι που θα βοηθήσει και θα ενώσει και θα είναι την νέα δημότητα. Έτσι, χίλια συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να πάω στον Ιωάννη, έτσι. Δεν τον μιλάει. Λοιπόν, πάμε λίγο σε μια. Τι θα πω, ναι.
Τέθηκαν δύο ερωτάσεις, τις οποίες θα θέλατε να τις συζητήσουμε, να τις ψηφίσουμε, να τις θέλουμε να περάσουμε. Είναι όμως, δεν είναι προς ψήφιση. Είναι, δεν έχει στο λίστη να μιλήσει διάταξη για να περαστούν. Απλά αν υπάρχει, θα μπορούσε να συζητηθεί αν υπάρχει όντως αυτή η ανάγκη και από άλλους συμβούλους, ώστε να γίνει μια στην επόμενη μια ψηφοφορία. Για να μην έρθετε το κομμάτι του κάρβου, εγώ δεν το κομμάτι της απολυμιστικής. Έχουν γίνει συζητήσεις για την απολυμιστική του φεστιβάλ. Ωστόσο, βρίσκομαι σε μια δύσκολη θέση να εξηγήσω το αυτονόητο ότι απολυμιστική δεν κάνουν αυτοί οι οποίοι ήταν στην οργανωτική. Κάνουν κάποιοι τρίτοι σε μια έρευνα για να είναι αντικειμενικοί. Επομένως, αν θα μπορούσαμε κατευθείαν να συνεργαστούμε, ίσως να καταθέσουμε μια πρόταση και ένα δομημένο σχέδιο με ερωτήσεις που θα μπορούσαν να τεθούν στην αρχιτεκτονική και να δώσουμε κατ' επέκταση και ένα χαρακτήρα που θα δείτε για το επόμενο φεστιβάλ, αν το ψηφιστεί, πώ θα μπορούσε να γίνει, το τι χαρακτήρα θα θέλουμε να την δώσει και να πάρουμε και νέες ιδέες. Αυτή είναι η δική μου πρόταση, ανεπίσημα. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω από αυτό που ξεκίνησε να λέει ο κ. Γκουμουνιτής. Στην ουσία, σας έχει στείλει ένα email, αν δεν κάνω λάθος, εχθές, που έχει και τις δύο δράσεις. Ο Δήμος Περαζέων και η Επιτροπή κάνει το πολύ που μαθαίνει, σας προσφέρουν την εκδήλωση συνάντηση με δημόσιο σπιτική ιδιωτικού φορεί του λόγου τη επιστημονική και λόγου τη εκπαιδευτική καταναλωτή, το τραπέζι τη επιστημονική επιτροπή του Πανεπιστημίου Πολιτών, τη 25 Οκτωβρίου, και ώρα 6.30 με 9.30. Την πυραμοντική. Η συνάντηση αποτελεί την τέτοια τη συνάντηση των φορέων του Ιουνίου, και σκοπό είναι να χρησιμοποιήσει του σχεδίου δράση, δράση από όλη τη μονέα για το 2023. Προφανώς και δεν θα μπορούσαμε να λύσουμε σε μια τέτοια εκδήλωση που αφορά ένα πλάνο δράσης για την νεολαία. Αυτό που θα συζητήσω από όλα τα μέλη και την Περδί και τα υπόλοιπα μέλη του Υπουργού Συμβουλίου είναι όντως να κάνουμε μια ομάδα η οποία θα μας αντιπροσωπήσει. Να ξέρετε ότι που θα δημιουργηθεί όλο το Σοφερνάνης είναι εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιάσουν το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαία και του υπόλοιπου φορεί, να μάθουν πώ λειτουργούν, πώ λειτουργούν και πάνω απ' όλα, αν θέλετε τη γνώμη μου, να κοινοποιήσω τον κόσμο, δεν είμαστε απλά κάποιοι νέοι οι οποίοι διαλέγουν τη συμβούλη και ποιοι μα λειτουργούν εσά, ότι πραγματικά επιθυμούμε να κάνουμε την αλλαγή και αυτό θα μπορούσαμε να το δώσουμε και γενικά να έχουμε κάποια νέα μεταφράσει στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. Ή κάποιοι μπορεί από αυτούς να φέρουν άτομα νέα άτομα τα οποία μπουν στην Οργανωτική Επιτροπή, αλλά και να πείτε το λόγο, να πείτε την άποψή σα και από αυτό το σχέδιο δράση. Αυτό το πιο σημαντικό από όλα. Δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να γίνει εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι το ζωή. Επομένως, θα ήταν μεγάλη μας χαρά αν μπορούσε να υπάρξει αυτή η ομάδα. Τώρα στο Τζόι, που θα μπορούσε να μην ήταν μια ομάδα, δεν είναι εγώ εκεί, να πραγματοποιηθεί συνάντηση με το συνεργείο μου και το θεάτρο μου και τη συμμετοχή του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαία. Ο Μενεργή Πολίτε και Πολλή, εγώ ασχολούμαι με την νεολαία, το Full Working Space του Τζόι, 4.30-8.30, οι πολίτε χρειάζονται την ενάρξη τη διαμορφώνων τρόπων και των μέλων για μια διόρθωση πόλη με ενημερή και το πρέπει. Θα αποτελέσει μια χαρά των ουσιών και κυρίω την ενδόξη του και τη συνάντηση. Καταρχήν, αδειώτατο δεν είναι κανένα λάθο. Στην ουσία, θα υπάρξει ο μόνο θα συζητηθεί το πόσο σημαντικό είναι ο ρόλο τη κοινωνικού δεκτυματέρ. Δηλαδή, τι είναι το κοινωνικό ντοκιμαντέρ και πώς οι νέοι μπορούν να συμμετέχουν στη δημιουργία ενός κοινωνικού ντοκιμαντέρ. Δεν είναι απλά ένα βίντεο, πρόκειται για μια έρευνα η οποία προηγείται το κοινωνικό ντοκιμαντέρ. Είναι ένα σήμα
Και για την πρέκταση, εμείς μέχρι εκεί για να συζητήσουμε για το ποιε είναι οι ανάγκες για την δημιουργία αυτή τη θέση και θα πρέπει να παίρνει εμεί το λόγο. Και βάσει τη συζήτηση που θα προκύψει, έχει γίνει μια έρευνα για την κοινωνική. Θα υπάρξει μια συζήτηση και βάσει τη θα γίνει και η εργασία των νεών που θα προκύψει, όποιο χρειάζεται. Όπου θα δημιουργηθούν κάποια εργαλεία, θα αποτέλεσμα συμπράγματα στην κοινωνική ασφαλική του ΜΑΔΕ και ενό οπότε σκοπό ένα φεστιβάλ σε ένα χρόνο σήμερα. Πολύ ωραία. Άρα που έχετε το χρόνο να το σκεφτείτε, μπορείτε να έχετε σε όποια τις δύο εκδηλώσεις που είναι. Όσον αφορά το Σάββατο. Το Σάββατο υπάρχει η δράση IntroWide, που έχουμε ήδη ενημερώσει, αφιερώνοντας την προσπαθία της Δήμης. Το συνεργείο μου θεάτρο την διοργανώνει. Και είναι ένα σύνολο δράσεων αναγκαιρωμένο στο περιβάλλον που την ευαλισία της κοινωνικής με αυτό το τάδιο 22 Οκτωβρίου στην Αυξάνα. Να ξέρετε ότι η μεταφορά και από ό,τι έχουμε μάθει και ό,τι συνεργάζεται εκεί είναι δωρεάν. Η μεταμένη και υπάρχει ένα μέχρι το οποίο θα μας επιθυμίσει και θα μας φέρει πίσω. Θα ήταν πολύ μεγάλη άρα να πάει κάποιος ή όποιος είναι από την Επιτροπή Περιβάλλοντος επίσης για να συμμετέχει. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και στο κινητοποιώ, συμμετέχετε κι εσείς, πρέπει και αν θέλετε να μας στείλετε το email για να σας εγγράψω. Να πούμε και το πρόγραμμα, αν το δείτε κάποιο. Υπάρχει πρόγραμμα. Υπάρχει πρόγραμμα. Λοιπόν, 10 η ώρα, 10 παραπέντε, έχει το λεπτομέρο που θα είναι πριν σαν τεχνόξη, που θέλετε να δηλώσει το κομμάτι, που θέλετε να δηλώσει το κομμάτι, που θέλετε να δηλώσει το κομμάτι. 10 η ώρα, πρέπει στις αρσάνες και μετά η λυσή ώρα, που θα λεπτά, θα καθούμε μέσα στο βάζο. Ακριβώς υπάρχει ο συγκλονισμός μέχρι βάρος, όπου θα γίνει μια καθιεστούμε κάποιο κοιτάρι που έχει φτιάξει η ομάδα μου των ελικιών, με NGT, όπου μπορείτε να πάρει δύο ελευθερίες, όπου να πάρει να πούμε, να μας πούμε κάποια σπίτι, και αυτό το πράγμα εντάσσεται σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που είναι ομάδα συναυλιά και παρόμοιση του Σιμίου. Και μετά θα γυρίσουμε και θα δείξουμε και κάποιους από τους συνδυασμούς. Κάνει την λίγο στον πυρηνική. Έχω αυτό το λάθος. Ναι, δεν έχω την συνδυασμό. Μην το χάσετε. Μην το χάσετε. Και θα συνεχίσουμε στο τέλος. Θα μας έξει ένα διέλυμα. Νομίζω στην πλευρή της καταστάσης. Και θα κλείσω 5 ώρα. Πρόεδρε. Μάλλον προσκάλεσα την εγώ, θα το θέσουμε όπου πρέπει. Προσκάλεσα την εγώ να συμμετέχει στην εθνική αποστολή αντιπροσώπευση στη δημιουργία και στη λήψη του Ευρωπαϊκού Έθνου για την Ελλάδα στο Σημείο, τη ειδική δεδομένων, που θα πραγματοποιηθεί στι Βρυξέλλε 6 Δεκεμβρίου 2023. Πριν από την εγώ, περισσότερα λέω και γι' αυτό, γιατί το ξέρει καλύτερα. Εγώ που θέλω να πω είναι το εξής. Είναι μεγάλο ζήτημα ένας από εμάς να έχει δυνατότητα να συμμετέχει σε μια εθνική αντιπροσωπεία. Εντάξει, δηλαδή αυτό από μόνο του δείχνει ένα κύριο δημοτικό συμβούλιο νεολαίας. Και αν δεν κάνω λάθος, ήμασταν η μοναδική από μόνο το συμβούλιο νεολαίας. Πανευρωπαϊκά. Όχι, είχαν κάποτε με το συμβούλιο και ήταν ενό. Είχε κάποιο σύλληψη των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Παλιά δεν είχε ένα κάποιο. Όχι, ενώ το δημοτικό συμβούλιο, δημοτικό. Είχε
Αλλά να πούμε ότι όταν το Υπουργείο Παιδείας γέννησε την Υπουργική Γραμματεία για την Ρωμάτη σε δοκιμαντική κατάσταση και λοιπά, έφτανε να καταφύγει με παιδί να εθνική αποστολή για το Στρασβούργο πριν και εμάς. Και ήταν το πραξικά, το οποίο εντάξει που συμπροφέρει μόνο στους Μαγιάς, εγώ πήγα στο Στρασβούργο. Μα πήγανε όσο μου είχε αποσμολεί άλλο πέντε άτομα από άλλους νεανικούς της πόλης της πόλης. Όχι της πόλης, συγγνώμη, τη Φεγάδα. Όταν γυρίσαμε πίσω, μας δείχνουν κάποια λοιπόν. Και επειδή το δημοτικό συμβούλιο νεολαίας Δήμου Λευστέως ήταν έγκαιρο όσο στην κατάσταση αυτών των λοιπόν. Και του τεπόνι, γι' αυτό και μας πρότεινα να ξαναπάω στην Βρυξέλλη. Και έχει δίκιο το οποίο είναι σημαντικό το ότι μας έριξαν να ξαναπάμε. Και είναι ένδυση φύλου. Ξαναλέω, μας έριξαν να ξαναπάμε και δίκονταν έγκυρη και του δεχόνι της περιπτώσης που έρχεται. Και επίσης και του Στρασβούργο, όταν είχαμε πάει, αν θυμάστε που σας είχα περιγράψει ότι είχε πει τα αναγκές, κάτι που μας είχε πει τους κόμψο, εγώ είχα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του δικού μας του κόμψο, στο οποίο την πήγα, στο επιμέρους πάνελ πριν πάει στην Εθνική. Δεν ξέρω αν είχα καταλαβαίνει σημαντικά, αλλά επειδή μιλήσαμε και επειδή γράψαμε, γι' αυτό το λόγο συνεχίζαμε να πάμε. Καλά, μπράβο. Να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα στα μέλη και να έχετε κατά νου ότι από τούτο και στο εξής, πρακτικά και αναπληρωματικά μέλη θα τοποθετηθούν σε επιτροπές, έτσι ώστε να γνωρίζουν τις συντονιστές και να μπορούν να λειτουργούν. Δεν έχουμε από κάτι άλλο. Κύριε Σωτηρίδη, στη συνεδρία, να έχετε καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αμάλε! Να κάνουμε ίσως και μια φόρμα και να μας δηλώσουν σε κάθε από ποια από τις δύο δηλώσεις θέλουν να παρεμβούν. Επειδή είναι σημαντικό το ότι σημαντικά είναι να βοηθούμε και να μας διαμαντώσουν την παρουσία να μας δηλώσουν και ότι μας φτάνε με ναι, να γίνουμε αισθητοί στο σχεδιασμό του σχεδίου δράση πόλη, για παράδειγμα. Ευχαριστούμε πολύ.